Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στους φίλους του Μετρόπολης. Αν πω αθλητικού θα πέσουν οι ακροματικότητες 15%. Γενικά. Του Μετρόπολης, έτσι δεν είναι, Γιαννάκη? Έτσι είναι. Γιαννάκη, σε λέω λόγω ηλικίας. Εννοείται. Εντάξει, μου επιτρέπει. Δεν παρεξηγούμαστε, φυσικά. Όταν γεννήθηκες ήμουν καμιά τριανταριά χρονών. Όχι. Πότε γεννήθηκες? Το 97. 97. 29. Στο 8. 29. 29. Ναι. 29. Βέβαια. Το 97, τι, ποιο μήνα είσαι? Τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο, ναι. Το 97. Ωραία, μέσα στην τρέλα μου ήμουνα. Ήμουν πολύ τρελός τότε. Τώρα έχω ήσυχα. Τώρα ναι. Δεν με βλέπεις πιο ήσυχον. Είσαι πιο ήσυχος. Ναι. Κάνα δύο χειρουργία ακόμα μα φάω, θα γίνω ακόμα πιο ήσυχος. Το Γιαννάκι. Λοιπόν, είσαι πρεσβευτής της Τούμπας, είσαι εγωιτευμένος από την Τούμπα. Εννοείται. Εγώ άμα φύγω από την Τούμπα. Δεν νομίζω ότι μπορείς να φύγεις από την Τούμπα. Δεν νομίζω. Ναι. Έχεις συνδεθεί με αυτή την περιοχή. Δεν έχω φύγει από τη γειτονιά. Ναι, ποτέ. Που σημαίνει ότι η κατοχή άμα γίνει, κακουχίες αν υπάρχουν. Ξέρω εγώ. Τελευταίος θα φύγεις. Ναι. Θα προτιμήσω να πεθάνω ένδοξα στο πάρκο του Αϊθαράπη παρά να πούμε να πάω στο Σικάγο. Χθες άκουγες την εκπομπή το βράδυ. Την άκουσα, ναι. Βγήκε ο Πάνος ο Παύλος στην Γερμανία. Ναι, ναι, από την Αμερική. Αμερικάνικη προφορά πήρε. Μαζί εκεί αυτό είναι. Ναι. Εδώ πας στην Αθήνα δύο μήνες και μιλάς με τον Λάμδα το Ελαφρύ. Βέβαια. Ναι. Έτσι είναι. Ή όπου ζήσεις είναι. Τι. Άμα πας στην Επανομή και μείνεις κανένα τριετία και δεν φύγεις από το Πλαγιάρι. Δηλαδή πας Επανομή Μηχανιώνα, Μηχανιώνα Επανομή, Επανομή Μεσημέρι, ούτε Περαία. Περαία μιλάνε πολιτισμένα. Mm. Περαία μιλάνε καλά. Ναι, ναι. Περαία, Καΐ, Αγία Τριάδα. Πώς τα λένε τα... Αγία Τριάδα, Περαία. Με τα Παμηχανιώνα. Πώς το λέει το χωριό εκείνο που είναι μεταξύ Μηχανιώνας και Περαίας που πάει εκεί. Αγγελοχώρη. Ναι. Και στο Αγγελοχώρη μιλάνε κανονικά. Στη Μηχανιώνα, εντάξει, ωραία. Ζάχαρη, πολιτισμός μεγάλος. Βέβαια. Επανομία, μα πας θες Διερμηναία. Θέλεις Διερμηναία. Άρα. Ναι. Έτσι είναι. Είναι δηλαδή να πετύχεις ζευγάρι Σεραίο από ορεινό μέρος των Σερών μαζί με επανομήτησα. Για να πας στο Γλέντι εκεί και να συνεννοηθείς να πούμε. Ή να δουλεύω σε ένα λογιστικό γραφείο. Ένα Σεραίος από τη Ζύγνη με μια επανομήτησα. Δεν νομίζω θα βγάλεις άκρη. Θα βγάλεις δύσκολο, άκρη. Δύσκολο. Οι επανομήτες όμως έχουν ωραία περιοχή. Και πετρέλαιο λέει. Έχουνε. Έχουνε πετρέλαιο, ναι. Βέβαια. Καλό αυτό. Έχουνε... Για ποιον είναι καλό? Για αυτούς που θα το εξορίξουν. Εννοείται. Ναι. Είδες οι Κύπροι τι κάνουν, παρακολουθείς το ρεπορτάζ. Για πες. Που βγάζουν τα πετρέλαια εκεί και τα λοιπά και λένε τους Τούρκους καθίστε καλά, ρε κουφάλες εδώ με τους σημάδες. Είναι μια ιστορία εκεί, ναι. Ναι. Και είδα τους Έλληνες εκεί λίγο να ζηλεύουν την κατάσταση, να πούμε. Είδατε, λέει, οι Κύπροι πώς το έκανε ο Αναστασιάδης, να πούμε, πώς το λένε αυτόν τον πρόεδρο, να πούμε. Και πήγε η φρεγάτα, να πούμε, αυτή η φρεγάτα να κάνει τσαμπουκά και δεν μάσησαν εκεί γιατί ήταν οι Γάλλοι και οι σύμμαχοι εκεί των Κυπρίων. Μεγάλες πιένες, μεγάλες δόξες, να πούμε. Και εμείς δεν μπορούμε, αρχίσαν οι Έλληνες, και εμείς δεν μπορούμε να βγάλουμε ούτε τίποτα από το υπέδαφος μας. Πώς θα βγάλετε από το υπέδαφος σας, αφού έχετε πάρει ιδανικά 200 χρόνια, είναι δεσμευμένα, σαν τα οικόπεδα του Ηρακλή είναι. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Αυτά που έχουμε κάτω από το. Πώς το λένε. Κάτω από το έδαφος μας, το υπέδαφος μας, που είναι πάμπλουτο, είναι πλούσιο σε πάρα πολλά. Δεν μπορούν να βγουν. Δεν μπορούν να βγουν γιατί εμείς κάναμε επανάσταση με δανεικά. Κάναμε εμφυλίους με δανεικά, φάγαμε λεφτά δανεικά, πηδήξαμε με δανεικά, φάγαμε με δανεικά, κάναμε βίλες με δανεικά και τώρα μας τα ζητάνε οι κερατάδες. Και το κακό ξέρεις ποιο είναι, τα ζητάνε από εμάς. Μάλλον τα ζητάνε... την επόμενη γενιά. Ναι, αυτό τις επόμενες γενιές. Αυτό εννοείς, από τις επόμενες γενιές. Όχι, με συγχωρείς, από το 1800 πόσο ιδρύθηκε το κράτος, από τότε που ο Γερμανός αμούστακος Όθων είχε έρθει, ναι, ας πούμε, και προσπαθούσε. Ήταν φιλέλληνας ο Όθωνας, δεν ξέρω αν το έχεις διαβάσει. Έχω ήτανε... διαβάσει. Ναι, ήταν φιλέλληνας ο Όθωνας. Ήταν φιλέλληνας ο Όθωνας και ήθελε να δημιουργήσει κατάσταση, να πούμε, στην Ελλάδα. Ήταν καλός άνθρωπος. Έμπλεξε εκεί με τα πιάτσικα εκεί, με τους Μαυρομιχαλαίους κτλ. Φάγανε τον Καποδίστρια, Λάχανο. Τέλος πάντων, τα δανεικά τα πήρανε. Μάθαμε να ζούμε με δανεικά. Μετά ήρθε η πιστωτική κάρτα, μετά ήρθε
πώς το λένε το. Το πλαστικό χρήμα γενικά. Ναι, το πλαστικό χρήμα γενικά. Δεν ξέρω, τι λες, εσύ πώς θα πας. Τώρα πώς. Έχει βγάλει δύο έτη, έτσι. Δύο έτη βγάλω. Δύο έτη βγάλει, έχει άλλα δύο. Πάει στο τρίτο έτος. Το οποίο η σχολή είναι πακμακ. Πακμακ, ναι. Όλα καλά, μια χαρά είμαστε. Κομματόσκυλα εκεί όλοι μέσα. Όλοι, εντάξει. Είναι, έχουμε πει άνδρο της ΔΑΠ. Εμείς μακριά, άνδρο της ΔΑΠ. Εδώ. Εδώ, το ΠΑΜΑΚ. Το ΠΑΜΑΚ. Εμείς μακριά. Οι κομμουνιστάς εκεί δεν έχουν. Έχει, έχει, αλλά είναι άνδρο της ΔΑΠ το ΠΑΜΑΚ. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει, η συναπισμό. Λίγα πράγματα, όχι, λίγα πράγματα. Έχουν τόσο μεγάλη. Πολύ μικρές οντότητες εκεί πέρα. Θεωρείς δηλαδή κατά κάποιο τρόπο τη Θεσσαλονίκη δεξιά πόλη? Δηλαδή δεξιοφέρνει, δεν έχει. Ή μόνο στο πανεπιστήμιο? Όχι, συγκεκριμένα σε αυτό το πανεπιστήμιο, στο Απιθύτα δηλαδή, ναι. Στο Αριστοτέλειο υπάρχει μεγάλο αριστερό στοιχείο. Έχει. Έντονο. Έχει έντονο αριστερό, ναι. Στοιχείο. Ναι. Δηλαδή όταν λέμε αριστερό, δηλαδή πού πάει, πού πάει, κέντρο αριστερά, δεξιά αριστερά, πού. Που. Και η νεολαία της ΚΝΕ. Έχει κνήτες ακόμα. Έχει, έχει ακόμα, εντάξει. Υπάρχουν λοιπόν. Ακόμα κνήτες, ναι. Δηλαδή 18 χρονών, 20 υπάρχει που λένε είναι κνήτης. Έχει, ναι. 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 Αυτοί τι ρόλο έχουν τα παιδιά αυτά, είναι ιδεολόγοι δηλαδή, τι είναι? Δηλαδή αν κάποιος πει είμαι κνήτης. Έχουν πιστέψει σε μια ιδεολογία. Ποια ιδεολογία, ότι. Της αριστεράς. Ναι, δεν γίνανε. Δεν γίνανε Τσίπρας, ας πούμε αυτοί, δεν γίνανε Τσίπρας. Όχι, τα παιδιά αυτά. Ξέρετε, δεν διορίζει ο Τσίπρας γι' αυτό. Αν αρχίσει να διορίζει ο Τσίπρας, θα πάνε και αυτοί εκεί πέρα. Πολύ πιθανό. Δεκαετία του 80, όταν το Πασόκ διόριζε, ξέρω εγώ, οι κουκουέδες είχαν γίνει Πασόκ πολύ. Έτσι, το 17% του κουκουέ πήγε και σε άλλα. Έγινε μουλού, έγινε σουλού, έγινε νεσού, έγινε τετέ, νεσού, ιστορίες. Διασπάστηκε όλη η ιστορία, να πούμε. Γιατί μιλάμε για κόμματα τώρα, αφού δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ, να πούμε. Κατάλαβες. Έχουμε, ναι. Τα θέματά μας στον ΠΑΟΚ, Κώστα. Ναι. Η διαρκεία θα πάρει, βγήκαν τα διαρκεία. Δεν θα πάρω. Όχι. Γιατί δεν θα πάρει διαρκεία? Πέρσι πήρε? Όχι. Πρόπερσι. Είμαι. Είσαι. Δεν μ' αρέσει ιδιαίτερα το κλίμα, ναι. Τη Τούμπα. Έτσι πως έχει γίνει. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Δεν σ' αρέσει το κλίμα τη Τούμπα? Όχι. Τι δεν σ' αρέσει? Έχει γίνει πολύ light το γήπεδο. Αυτό είναι το, ναι. Θέμα μου. Γενικά ο Παοξής έγινε light. Ναι. Γιατί έγινε light? Τι τον έκανε light? Η απουσία του Ηρακλή και του Άρη. Ότι δεν προπονείται εδώ η οπαδικά μετά. Ίσως και αυτό. Ίσως και αυτό. Έχουν μικρύνει οι υπόλοιποι. Οπαδικά, ναι. Ναι. Και έχουν καθησυχαστεί όλοι, ναι. Με την πρωτιά στην πόλη, ναι. Αυτό. Για το βήμα παραπάνω δεν βλέπω να πηγαίνουμε. Δεν σας νοιάζει και πολύ. Εμένα νοιάζει. Με νοιάζει. Εμένα με νοιάζει. Τι κάνεις για αυτό? Εγώ φέτος είχα απέτηση για το πρωτάθλημα. Τώρα, ξέρεις, φέτος έχω απέτηση για το πρωτάθλημα. Πάντως πολλοί παοξίδες μου μίλησαν και μου είπαν ότι, ξέρεις, λέει κάτι, εμείς λέει, που δεν είμαστε οργανωμένοι, να ξέρεις ότι δεν παίρνουμε διαρκείας. Όχι γιατί, ας πούμε, δεν κάνουμε μεταγραφές. Είναι ένα κομμάτι. Εγώ σου το έχω πει, καμία σχέση με αυτό. Ναι. Ούτε λέει έχουμε απαιτήσεις μεγάλες, ούτε ας μην πάρουμε και πρωτάθλημα. Εμένας λέει μας την έσπασε, λέει, γιατί ενώ πήγαμε στον τελικό κυπέλου, ενώ εμείς που είχαμε διαρκείας, φάγαμε πόρτα. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Δηλαδή δεν μας έδωσαν διαρκεία σε εμάς, δώσανε στους. Τα πήραν όλα τα εισιτήρια που ήταν λίγα, οι οργανωμένοι. Οι οργανωμένοι. Αυτό. Ήρθαν οι Σέρβοι από πάνω και. Άμα οι, θες, οι λέει, πιο μάχημοι κατέβηκαν και είδαμε τι έγινε. Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι η Κερκίδα ήταν καλή. Η Κερκίδα ήταν καλή, αλλά τα υπόλοιπα που γίνανε, εντάξει. Ναι, βάρος ομάδας. Βάρος ομάδας, αλλά η ομάδα πήρε το κύπελλο. Αγωνιστικές. Το πλήρωσε. Χωρίς κόσμο, εννοείται. Το πλήρωσε, αλλά νομίζω. Σκέψου να είχε δύο ντέρμπι. Ναι. Εντάξει. Σε αυτές τις αγωνιστικές. Άμα πήγαινε. Για σοβαρό, ναι. Πρωταθλητισμό είναι πλήγμα. Αν πήγαινε για σοβαρό πρωταθλητισμό, ναι, είναι πλήγμα. Ναι. Τώρα, σοβαρό πρωταθλητισμό με, το υπάρχον, με την υπάρχουσα κατάσταση είναι λίγο δύσκολο. Τον πρόεδρο πώς τον βλέπεις που είναι λίγο νοχελικός? Πολύ νοθρό τον βλέπω. Ναι. Πολύ νοθρό τον βλέπω. Έχεις εξήγηση, έχεις ερμηνεία, πιθανολογείς κάτι, μαθαίνεις. Πολύ πιθανό αυτό που έχεις πει εσύ, ότι δεν του βγήκαν κάποιες επιχειρηματικές κινήσεις. Ναι. Γι' αυτό να πάγωσε. Ναι. Είναι ναι. Ένα πολύ πιθανό σενάριο αυτό. Ναι. Δηλαδή φέτος που περιμέναμε τη χρονιά να βάλει την έκτη και να αυτό, φύγει. Ναι. Να φύγει. Να φύγει. Να φέρει τέσσερις παίχτες να φύγουμε να το πάρουμε το πρωτάθλημα. Ναι. Δεν το βλέπω. Ναι. 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 Έχουμε και το Στανόγεβιτς. Εμένα μου αρέσει ο Στανιόγεβιτς. Εμένα δεν μ' αρέσει. Κάτσε, να σου πω γιατί δεν μ' αρέσει. Να σου πω γιατί μ' αρέσει. Για πες μου, να σου πω κι εγώ μετά. Ράπιδα λέει την Παρτιζάν απόψε. Χαλαρά λέει θα περάσει ο Γαύρος. Πολύ αργά center back. Και δύσκολη στον γκολ. Εκτός του Λεωνάρντο που θέλαμε, λέει, πιο αργός από τον Ενρίκε. Μόνο ένα χαφάκι, λέει, έχουν καλό. Ο Έβερτον.
καλύτερος από τον Κάνιας. Πες τα γαβράκια, αέρα θα περάσουνε. Ο 7-18. 9-55 και ενώ μήνυμα στο 54-3-40. Δεν είναι αυτό που μας καίει τώρα αν θα περάσει ο Ολυμπιακός του Παρτιζάν. Εντάξει. Ναι. Μην αποπροσανατολίζει ο κόσμος. Νομίζω ότι υπάρχει. Για παίζουμε και τον Στανόγεβιτς. Ναι. Ο Στανόγεβιτς μ' αρέσει. Γιατί σ' αρέσει. Γιατί απαιτεί. Δηλαδή. Σήμερα διάβασα ένα άρθρο στο Fuckabook. Ναι. Ο Κόλκας έκραζε για το center back. Τώρα, έκραζε σαν οπαδός ή σαν ρεπόρτερ, δεν ξέρω. Πάντως, έκραζε ο Κόλκας. Που σημαίνει ότι άμα, ας πούμε, δω τον Νικολακόπουλο, πώς το λένε, του Ολυμπιακού. Ολυμπιακού, ναι. Ναι. Να λέει στο Μαρινάκι, ρε φίλε, δεν γουστάρω, θέλω κάτι καλύτερο. Θα το γουστάρω αυτό το πράγμα. Κι εγώ θα το γουστάρω, αλλά εγώ σου λέω, ναι. Εγώ τον παραδέχομαι το Στανόγεβιτς που απαιτεί. Απαιτεί! Αλλά έχω άλλο θέμα με αυτόν. Ναι, ναι, αλλά απαιτεί. Στην παρούσα φάση λέμε απαιτεί. Τώρα, από εκεί και πέρα, στο κομμάτι το αγωνιστικό. Ναι, θα τον δούμε. Δεν είναι ακόμα αργά για να κρίνουμε. Είναι πολύ νωρίς. Είναι πολύ νωρίς γι' αυτό. Να σου πω εγώ γιατί δεν μ' άρεσε. Δεν σ' άρεσε γιατί. Γιατί έρχεται εδώ πέρα, λέει θα παίξω 4-4-2. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και... Για δε στο ρόστερ. Παίζει 4-4-2. Όχι. Δεν παίζει. Ναι. Θέλει 7-8 εκατομμύρια για να παίξει 4-4-2. Μάλλον δεν το ξέρει. Έφαγε μια ολόκληρη προετοιμασία, ναι, για να καταλάβει ότι δεν παίζει 4-4-2. Ναι. Ναι, εντάξει. Αυτό σου λέω εγώ. Ότι έφαγε όλη την προετοιμασία μέχρι να καταλάβει ότι δεν μπορεί να παίξει 4-4-2. Ναι, η προετοιμασία, τα φιλικά, όλα αυτά είναι για να. Η προετοιμασία είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για μια ομάδα. Εντάξει, αλλά είναι όμως για να πάρει κάποια πράγματα. Να δεις δεν πήραμε πράγματα. Τίποτα, είδαμε ότι δεν μπορούμε να παίξουμε 4-4-2. Χαίρο πολύ. Ποιο δεν το ξέρει αυτό. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, μπροστά, ναι. Εννοείται. Ενώ στο σύστημα που λέμε 4-2-3-1, 4-3-3, που το ξέρει η ομάδα, αυτό μπορεί να παίξει με τρεις καλές μεταγραφές. Μπορεί όντως να κάνει πρωταθλητισμό, εγώ πιστεύω. Τρεις, ναι, πολύ σοβαρές μεταγραφές όμως. Πάντως, εκτός από ελαχίστων εξαιρέσεων, δεν βλέπω τον κόσμο και θεσμικά και μη θεσμικά. Εμείς κάναμε σαν μέτρος προς μια έρευνα ωραία. Ναι. Ρώτησαν τους οπαδούς και φίλους του ΠΑΟΚ πώς βλέπετε την ομάδα στην προετοιμασία και στα φιλικά, σας αρέσει. Και το 89% είπαν όχι, δεν μας αρέσει. Η αγωνιστική παρουσία, ναι, στα φιλικά ήταν κάκιστη. Δηλαδή, ναι, το 4-4-2 απέτυχε παταγωδός. Εγώ χαίρομαι γι' αυτό. Γιατί όποια ομάδα πετάει στα φιλικά, είναι όλα normal στα φιλικά, κερδίζεις τα καφενεία, κερδίζεις τις καφετέρειες, κερδίζεις τις πιτσαρίες και έρχεσαι εδώ πέρα και ξεκινάει το πρωτάθλημα και είσαι από. Συμφωνώ. Άμα πετούσε, ναι, η ομάδα, θα λέγαμε πάμε για πρωτάθλημα. Εγώ χαίρομαι για τον ΠΑΟΚ που ξεκινάει στραβά την προετοιμασία. Το χαίρομαι αυτό το πράγμα. Απλά δεν θέλω να φαγωθεί ο προπονητής επειδή είναι απαιτητικός. Κανένας δεν πρέπει να ρίξει ευθύνες στον προπονητή για μένα. Ναι. Κανένας. Λοιπόν, είδα τον Κόλκα, είδα τον Στέλιο τον Γρηγοριάδη από εμάς. Για να μην λένε ότι κάνετε μόνο εσείς κτλ. Όχι. Είδα τις πίσω σελίδες της Μέτροσπορ να υπάρχει. Κάποιες φωνές. Ναι. Κάποιες φωνές, κάποιες διαμαρτυρίες. Από τους παλέμαχους άκουσα μια ωραία φωνή του Κούλη του Αποστολίδη. Που λέει δεν φτάνει μόνο αυτό. Άκουσα και άλλες φωνές. Καλό είναι να υπάρχουν απαιτήσεις. Φυσικά δεν κράζουμε, εννοείται αυτό. Δηλαδή, εγώ δεν σε αρνητικό επίπεδο. Αυτό. Αλλά πρέπει να υπάρχουν φωνές απέτησης. Δηλαδή, μπράβο, αυτό. Σωστό. Μ' αρέσει. Ναι. Χρειάζεται η ομάδα τρεις μεταγραφές. Το βλέπουν όλοι. Εντάξει, ναι. Δεν μπορούν να το δουν στην ομάδα. Και δεν τώρα νομίζω. Αυτό το center back τον τρελό που θέλουν να φέρουν τον παράδειγμα. Αυτό παρά. Μακριά. Να μην πατήσει. Ναι. Η Σαουράλδε και βάλει. Τρελός είναι. Η Σαουράλδε παίρνει. Ναι. Άστο, μπαχαλάκες είναι. Ναι. Για τα αποδυτήρια λένε έχει θέματα, άστο, μακριά. Ουγιάνος μακριά, είναι. Μακριά, ναι, άστονα. Ναι, 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 ναι. Άστονα, άστονα. Και αγωνιστικά δεν είναι κάτι τρομερό, μην τρελαθείς. Ναι, είπε και ο Σιρήλο, τον βγάλαμε. Λίγα πράγματα. Ή στον Μπούζο, ή στον Κανελάκη βγήκε και μου φαίνεται στον Μπούζο, δεν θυμάμαι που βγήκε. Ναι. Δεν θυμάμαι σε ποιον από τους δύο. Βγήκε πάντως εμάς. Και είπε ότι εντάξει, παιδιά, δεν ξέρω αν καλύτερο από τον Βαρέλα. Τον άλλο, τον Ζαμπράνο που λένε ακριβώς. Τι είναι, άμα δεν τα δώσει, δεν θα πάρει πρωτάθλημα. Εκείνο είναι ωραίο στον τερμπάκι. 4 εκατομμύρια. 4 εκατομμύρια τα έδωσε να πούμε για τη Σούρα. Λες να κινήθηκε από άλλη οδό. Ναι, έδωσε. Ναι, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το. Για μένα όμως θες και μια καλή ομάδα. Δηλαδή. Κάτσε τώρα, αυτός παίρνει λέει την ΕΠΟ. Ναι, πολύ ωραία. Κουνήθηκε εκεί. Εκεί έκανε τις κινήσεις του, ναι, σύμφωνοι. Κάνει δημόσιες σχέσεις με το. Πέρσι τι έδωσε. Πέρσι τι έδωσε πάλι μια χορηγία, πήρε κύπελο. Πέρσι. Έδωσε και πέρσι μια χορηγία, ναι. Πέρσι έδωσε χορηγία, πήρε κύπελο. Φέτος δίνει μεγάλη χορηγία. 4 εκατομμύρια. Ο Βρουτόταυρος δεν έχει δώσει.
Οι διαιτητές τώρα, οι φλόροι, πού θα πάνε. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρουμε αυτό όμως ακόμα. Δηλαδή, τι, να έρθει Σεπτέμβριος και να δούμε. Και άμα δεν είναι με τον ΠΑΟΚ. Κουνήθηκε. Τι λες τώρα, το πάρει ο Καλατζής. Από την Καβάλα να πάρει τις εκλογές της ΕΠΟ. Δεν ξέρω ρε Κώστα, αλλά εγώ σου λέω εκεί θα μας γίνει τρύπη μαγή. Είναι τόσο σίγουροι τι? Ότι μπορούμε από εκεί να προχωρήσουμε δυνατά. Εντάξει. Ναι. Αλλά εγώ λέω ότι δεν πρέπει να βαριστούμε μόνο εκεί. Ναι. Πρέπει να βαστείς και σε μια καλή ομάδα. Ναι. Λες. Δηλαδή εσύ τώρα βλέπεις ότι εξαγωνιστικά κουνήθηκε ο άνθρωπος. Ότι κουνήθηκε, κουνήθηκε. Μπήκε στο πνεύμα της εποχής, μπήκε στο πνεύμα της Ελλάδος. Κατάλαβε πώς λειτουργεί το ελληνικό ποδόσφαιρο. Κατάλαβε το σύστημα πώς λειτουργεί, τι λαμογιάρικο είναι, ναι. Και κουνήθηκε σε αυτό το τομέα. Αλλά λες ότι παράλληλα έπρεπε να κάνει και πιο δυνατή ομάδα. Δηλαδή έκανε το ένα από τα δύο. Ξεκίνησε δηλαδή στο κομμάτι το εξαγωνιστικό, αλλά έμεινε λες. Πρέπει να κάνει μια μπούκα και στο αγωνιστικό, πιστεύω. Ναι. Δεν είναι αργά ακόμα, γι' αυτό το λέμε. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Με τις απαιτούμενες προσθήκες, εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος. Ναι. Τώρα, ειδικά που γυρίσαμε και στο σύστημα, μπορούμε να παίξουμε. Ναι. 4-3-3. 4-3-3. 4-2-3-1, αυτό είναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Πάντως, διαρκείας δεν παίρνεις. Δεν θα πάρω, όχι. Έχεις δυνατότητα. Εντάξει. Ναι, σχετικά. Ναι, ναι. Ναι. Δεν παίρνεις όμως. Όχι. Δεν παίρνεις τις διαρκείες. Μάλιστα. Και σου είπα, λόγω Τούμπα. Δηλαδή, άμα την έβλεπα την εξέδρα όπως την είδα 10 χρόνια πριν, που δεν ήταν πάλι σχέση με τα παλιά χρόνια, αλλά όπως την είδα πριν 10 χρόνια εγώ. Μάλιστα. Τότε με το Ζαγοράκι. Ναι. Άμα ήταν έτσι κερκίδα, εγώ θα έπαιρνα διαρκείας. Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω κάτι σαν ακροατής. Πες μου. Το Μετρόπολης πώς το βλέπεις? Κοίταξε να δεις. Εγώ μέσα στην ημέρα ακούω τρεις εκπομπές. Ποιες ακούς? Ακούω εσένα και το μεσημέρι και το βράδυ. Ακούω συχνά τον Κουλιανό με τον Πλιάκο. Ναι. Και συνήθως και το Ραγκάτσι. Σε τραβάει. Ναι. Ναι. Είναι εκπομπές δηλαδή. Δεν είναι μόνο ενημερωτικές. Δηλαδή δεν μου αρέσουν ιδιαίτερα οι ενημερωτικές εκπομπές. Δεν σ' αρέσουν οι ενημερωτικές. Για ποιο λόγο, γιατί βλέπεις την είδηση, ας πούμε. Εντάξει, η είδηση αυτή καθ' αυτή, ξέρεις, δεν τραβάει δεν πάρα τραβάει. Πολύ. Τι θα ήθελες στις ενημερωτικές εκπομπές, ας πούμε, η είδηση να έχει και suspense? Όπως έχει, ας πούμε, στη δικιά σου εκπομπή. Δηλαδή να βγάζει ο Μπούζος την είδηση, να τη σχολιάζει κιόλας, ναι, να γίνεται πατυρτή κτλ. Θες δηλαδή όχι μόνο την είδηση, αλλά θες και το πατυρτή της είδησης. Εννοείται. Δεν θες μόνο την είδηση, λες. Το ραδιόφωνο είναι και ψυχαγωγία και ενημέρωση. Ναι. Για του χρόνου τι συμβουλή θα έδινες σε εμάς, ας πούμε, να σου πάρω μια συνέντευξη εγώ εσένα τώρα. Τι θα ήθελες να δεις, τι θα ήθελες να δεις, κάτι καινούριο στο ραδιόφωνο, ας πούμε. Κάτι καινούριο, τι θα ήθελες να δεις, τι θα ήθελες να ακούσεις, κάτι που να σε συναπάρει, να πούμε. Τι θα γούσταρες, κράτα το για το διάλειμμα. Με πιάνεις απροετοίμαστο, θα το σκεφτώ λίγο και θα σου απαντήσω. Γιατί μου λες, ακούω Ραπτόπουλο, ακούω Ραγκάτσι, ακούω Κουλιανό. Έχει είδηση, έχει ίντρικα, έχει ατάκα, έχει ατάκα και τα λοιπά. Έχει μπάλα. Ναι. Πολύ, εγώ. Ναι, σ' αρέσει μπάλα. Πάρα πολύ. Σ' αρέσει μπάλα. Πάρα πολύ. Έχει στοίχημα. Στοίχημα. Κουλιανό αυτό... στοίχημα. Ωραίο. Έχεις... Κόκκινος. Του Ραγκάτσι, ποια από τις δύο εκπομπές αρέσει πιο πολύ, η πρωινή ή η βραδινή? Πρωινή. Η πρωινή σ' αρέσει πρωινή πιο περισσότερο. Πολύ. Γιατί σ' αρέσει η πρωινή περισσότερο? Είναι. Πιο εύκολα, πιο γρήγορη. Ναι, πιο γρήγορη. Πιο χαρούμενη. Τον έχουμε συνηθίσει εκεί 8 με 10. Ναι. Πρωί είναι πιο ευχάριστη, πιο πολύ μ' αρέσει. Πιο ευχάριστη. Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ πρωί. Ναι, μάλιστα. Στο ενημερωτικό τι θα ήθελες? Στη δικιά μας τι θα ήθελες? Στη δικιά σας. Ναι, στη βραδινή τι θα ήθελες? Στη δικιά μας, στο μεσημέρι τι θα ήθελες? Για να κάνω εγώ τώρα που είναι Ιούλιος μήνας και είμαστε χαλαρά. Νομίζω ότι δεν πρέπει να αλλάξεις κάτι. Ναι. Εντάξει. Ναι. Να κρατήσεις όπως έχει. Ναι. Όπως έχει τη... Τι θεματολογία. Για να μεταδώσεις αρέσουνε. Αν να μεταδώσεις, συχνά ακούω, ναι. Ζαΐρης αρέσει. Ναι. Εμένα μου αρέσει ο Ζαΐρης πολύ. Ναι. Μ' αρέσει. Το Μετρόπολης έχει πολύ ωραίες αναμετάδοσεις του ΠΑΟΚ. Ναι. Και ο Ζαΐρης και ο Κουλιανός. Ναι, και ο Νίκος. Ναι, ναι. Ναι. Κάνουν καλές. Πολύ καλές αναμετάδοσεις. Και καλές αναλύσεις. Και οπαδικές και. Και αντικειμενικές. Δηλαδή ναι. Δεν είναι να τα βλέπουμε να κάνουμε το άσπρο μαύρο. Θέλεις να ακούσεις και λίγο αντικειμενική. Ναι. Ξέρεις. Γουστάρι δηλαδή. Ναι, δηλαδή που πήγε εσύ 2-3 φορές. 70% έδωσε άλλη ρότα. Θες 70% ναι. Οπαδικό, αλλά και θες και ένα 30% ναι. Στο να αναλύσουμε, ξέρω εγώ κτλ. Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα, εν ώψη ενός πρωταθλήματος και γενικότερα μιας κατάστασης που το ποδόσφαιρο βλέπεις ότι παγκόσμια περνάει μια κρυσούλα. Περνάει γενικότερα μια κρυσούλα το ποδόσφαιρο. Θέλει μια ανανέωση. Τι είναι αυτό πέρα από το αθλητικό κομμάτι
που στο ραδιόφωνο σε συγκινεί. Αυτό μου το πεις μετά το διάλειμμα. Έγινε. Γιατί το ποδόσφαιρο από μόνο του είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν μπορείς να προχωρήσεις μόνο με αυτό. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Κράτα την ερώτηση να μου τη θυμηθείς. Okay. Να πούμε 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340 στείλετε τα μηνύματά σας. Γιάννης Χιλιτίδης, ρύθμιση του ήχου. Κάνα κρύο νεράκι θα μας φέρει, ρε παλιά άνθρωπε, να στεγνώσουμε το λαρίγι μας που είναι στεγνό σαν την έρημο Σαχάρα, να πούμε. Πάμε διάλειμμα, Χιλιτίδη μου, και μισή είναι. Πάμε σε διάλειμμα. Και θα συνεχίσουμε. Κωστή, καλή εκπομπή. Εγώ είμαι ΠΑΟΚ. Αυτός που φταίει τόσα χρόνια είναι ο ίδιος ο Σαββίδης, λέει. Θα κάνω ομάδα, θα πάρω πρωτάθλημα. Θα εδώ και 5 χρόνια, κάθε 6 μήνες αλλάζει προπονητή. Με πεθαμένη ΑΕΚ Παναθηναϊκό και βγαίνει με το ζόρι δεύτερος. Ο Ιβάν πήρε τον ΠΑΟΚ γιατί έχει κόσμο και να πάρει το λιμάνι. Τη σουρωτή τη ΕΚΑΜ τη Χαλκιδική. Μόνο για επένδυση ήρθε, όχι για να κάνει μεγάλο τον ΠΑΟΚ. Όπως λέει. Από λόγια χορτάσαμε 5 χρόνια. Γκρινιάζει. Θα το συζητήσουμε και αυτό μετά. Ναι, αυτό το μήνυμα και την ερώτηση θυμίζω. Αυτά, αυτά μετά. Έχω ψηλό Αλτσχάιμερ. Πάμε. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρ. Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες παρ άλογο, αλλά δεν σου φαίνεται παρ άλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Deliveraa. Deliveraa.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύκριστο, υπερταχύτατο, πεντάμορφο, wow, εκπληκτικό, συναρπαστικό, θα σου κόψει την πείνα app του Deliveraa και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς? Deliveraa. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στοπ. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λοιπόν, τι αυτά δύο θες? Ωπ, κρύο νεράκι, ωραίο, φοβερό. Τι, ένα έφερες? Δύο, να. Α, δύο, εντάξει, καλά. Α, κάνουμε ζημιά, τι, άμα κάνουμε ζημιά, τι. Λοιπόν, τι ερώτηση σου είχα κάνει? Τι παραπάνω θέλω... Κάτσε να δούμε τι είναι τα μηνύματα. Να το βάλω εγώ στο αθόρυβο, να έχω και τα μηνύματα εδώ πέρα και να την περάσω φίνα, μπέικα. Μηνύματα. Λοιπόν, Παύλος Δαρδανελίων. Καλημέρα Κωστή, αφού ακόμα οι Έλληνες έχουν πάνω τους λίπος και ψηφίζουν όπως ψηφίζουν για να μην χάσουν τα κεκτημένα, τότε μνημόνια μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Ωστότε ας χαιρετούν τα παιδιά τους που φεύγουν. Είναι ένα παιδί που φεύγει αυτός. Τώρα βέβαια το στείλανε οι Αμερικάνοι δύο χρόνια εδώ πέρα. Το παιδί που είχες θες, δεν ήταν? Ναι, ναι, τον άκουσα. Νίκος από Καστοριά εξής. Παοξάκι γίνε, ΑΕΚ να χαρείς τρόπια όσο προλαβαίνεις. Λέει σε σένα. Λοιπόν, ο Στέλιος λέει. Πρέπει να κάνετε μια τρίωρη εκπομπή με την πεντάδα από το άκου τι είπαν. Μια φορά την εβδομάδα, εκεί να δεις τι ακροματικότητα και με τηλέφωνα στον αέρα θα υπάρξουν. Πέντε άτομα πολλά είναι όμως. Είναι πολλά, είναι για, πολλά. Για ραδιόφωνο. Για ραδιόφωνο. Δίπλα στον ουδέτερο Ραπτόπουλο θα ήθελαν οι ακροατές έναν αεξί αντιπαοκτσί. Δίπλα στον ουδέτερο Ραπτόπουλο θα ήθελαν οι ακροατές έναν αεξί αντιπαοκτσί. Εγώ σε θέλω στη Μαρμίτα, ρε φίλε. Να έρχεσαι μια φορά την εβδομάδα από την Καστοριά.
και να μου κάνει να γίνεται εκεί πέρα. Τη πόπη. Αυτό θέλω. Με Μαλάτο, με Τζόρνταν εκεί πέρα να γίνεται χαμό. Νίκος, Νίκος, δηλαδή ένα που είναι αντίθετο στον ΠΑΟΚ. Λέει ο ΑΕΚΤΣ. Φυσικά. Έχω Τζόρνταν, έχω. Θέλω να έχω ΑΕΚΤΣ, έχω τον Ασλαμά. Ολυμπιακό, έχει. Ολυμπιακό, έχω τον Ασλαμά. Η φίλη μου η Τζοάννα από το Λος Άντζελες. Έχω μία φίλη στο Λος Άντζελες με τον άντρα της, τον Γιάννη. Ζούνε, παντρεύτηκαν πρόσφατα, ζούνε στο εξωτερικό, έχουν καλή περιουσία εδώ. Μου κάναν δώρο ένα γραφείο, αλλά δεν μπόρεσα να βρω τρόπο να το πάρω το γραφείο. Ήταν ένα γραφείο με κάτι εξωγήινους, με κάτι φεγγάρια, με κάτι αυτά. Πιστεύω ότι το έχουν κάπου, κάποια στιγμή μπορέσω να το πάρω. Σήμερα σε ακούω live. Ψάχνανε να βρουν την Ηλένια με πολλές φώτος στα μέσα της εποχής, υποτιθέμενη αγρονόμονη του Πολυτεχνείου, που αποδειχθεί ότι ήταν φωτομοντέλο, λέει, για εταιρεία Σαμπουάν. 2017 κάνουν διαδηλώσεις για την αποφυλάκηση της Ιριάνας, λέει. Ούτε καν διαφορετικό όνομα, λέει. Brand name δεν μπόρεσαν, λέει, οι νεοπασόκοι να βρούνε. Φιλιά από Ζυρίχη, Γιάννης και Τζοάννα. Αυτό πολύ πάρει... ωραία, δά. Ναι, αυτό το απαρά τι είναι τώρα, για πες μου τώρα αυτή. Τι έκανε αυτή η κοπέλα, δεν το έκανε το θέμα. Εγώ δεν το έχω παραγωγή. Αυτή η κοπέλα τι έκανε, την βάλαν φυλακή αυτή να είναι υπαρκτό πρόσωπο ή είναι μουσι να πούμε. Είναι κανονικό το, πρόσωπο. Νομίζω ναι. Ναι. Ρε Γιάννη, βοήθα λίγο την κατάσταση επειδή δεν το ξέρουμε το έργο. Αυτή η κοπέλα η Ιλιάνα, η Ιριάνα πώς τη λένε, είναι φυλακή αυτή τη στιγμή. Ωραία. Γιατί την κατηγορούν, τι έχει κάνει αυτή. Βοήθησε με λίγο να βάλω τα ακουστικά, γιατί μου στείλαν κάτι μηνύματα εδώ πέρα για να καταλάβω τώρα. Δεν το ψάξα το έργο πάρα πολύ. Είδα κάτι κομμουνιστές να φωνάζουν να πούμε, και μέχρι εκεί πέρα. Δεν είναι, δεξιό δεν είδα εγώ να φωνάζουν. Δεν το παρακολουθώ. Για να ακούσουμε τώρα, μας πει ο Γιάννης τι έγινε, ναι, γιατί ναι, μας στέλνει μήνυμα αυτό εδώ πέρα. Ναι. Κοίταξε, καταρχάς καλημέρα. Το διάβασε σε εσάς. Το άκουσες το μήνυμα που διάβασα από Λος Άντζελες. Όχι. Αν και δεν έχω μπει αυτή τη στιγμή στα μηνύματα, γιατί κάνω αντιγραφή κάτι άλλα πράγματα. Όχι, είναι μηνύμα στο κινητό. Για πες μου. Σήμερα σε ακούω live, λέει από Λος Άντζελες η Τζοάννα, ναι, με τον Γιάννη. Είναι, ναι, είναι ανδρόγυνο, ναι, ναι. Ψάχνανε, λέει, το 1974 να βρουν την Ηλένια με πολλές φωτογραφίες στα μέσα της εποχής, υποτιθέμενη αγνοούμενη του Πολυτεχνείου, που αποδείχθηκε ότι ήταν φωτομοντέλο για Σαμπουάν, για εταιρεία. Το 2017, λέει, κάνουν, λέει, διαδηλώσεις για την αποφυλάκησή της Ιριάνας. Ούτε καν διαφορετικό όνομα, λέει. Brand name δεν μπόρεσαν οι νεοπασόκοι να βρούνε. Φιλιά από Ζυρίχη, Γιάννης και Ιωάννα. Δεν έχει καμία σχέση τώρα αυτό με την παλιά την ιστορία. Την αυτό τι είχε συμβεί. Ναι. Κάνανε ντου οι αστυνομικοί. Πού κάναν ντου, Αθήνα. Στο σπίτι, ναι, ενός. Ναι. Πήραν αυτόνα γιατί νόμιζαν ότι ήταν στις πυρήνες της φωτιάς. Έτσι, μια οργάνωση. Μια οργάνωση. Ναι. Και πιάσαν και την κοπέλα του μαζί. Η κοπέλα του αυτή είναι η Ριάννα. Δηλαδή αυτός τον πιάσανε για ένοχο. Για συμμετοχή στους πυρήνες της φωτιάς. Ωραία. Λοιπόν. Η κοπέλα ήταν φιλινάδα του. Ήταν φιλινάδα του, ρε παιδί μου. Ναι, την πιάσανε, πιάσανε και αυτή. Να... Η κοπέλα έδωσε και DNA. Λέει ότι εγώ ήμουν αθώα. Έχεις παραδείγματος χάρη τώρα σχέση με κάποιον. Ναι. Δεν είσαι σίγουρος. Έχεις σχέση τώρα κάποιος μαζί σου. Πού να ξέρεις εσύ τι κάνεις, ας πούμε. Άμα είναι παράπονο. Ναι, σωστά. Ναι. Μπράβο. Το μεταξύ τώρα τι έχει συμβεί. Αυτός έχει. Αθωωθεί. Αυτός και έχει αθωωθεί, δηλαδή τελεσίδικα το θέμα έχει αθωωθεί. Ναι. Αλλά τι έχει συμβεί. Αυτή όμως έχει δώσει DNA. Μόνη της. Από ό,τι άκουσα, ναι. Και βρέθηκε σε ένα ορφανό συμβάν που βρέθηκε μια γεμιστήρα. Ορφανό, τα λες δηλαδή. Τι... Ναι, υπήρχε ρε παιδί μου μια γεμιστήρα. Μάλιστα. Και υπήρχε ένα DNA επάνω στη γεμιστήρα. Μάλιστα. Δεν με σφαίρεσε πάνω, έτσι. Και... Λοιπόν, και βρέθηκε το DNA το δικό της. Ναι. Και την πιάσανε και την καταδικάσανε σε 13 χρόνια φυλακή. Πότε έγινε αυτό. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πότε έγινε. Ναι. Αλλά αυτή έκανε αίτηση. Ναι. Ότι μέχρι να γίνει η εκδίκασή μου. Πρέπει να είμαι ελεύθερη. Της υπόθεσης, το πρέπει είναι σχετικό. Λέει αυτή. Αυτή τι λέει. Ναι, ναι. Και αρκετός κόσμος εκεί βγαίνει έτσι στη λέξη. Για μένα κακός. Εντάξει. Ναι. Αν είσαι όντως. Η πλάκα ποια είναι ότι δεν μπορεί να αποδείξει να πεις ότι είσαι ένοχος μέχρι να σε καταδικάσει στο δικαστήριο, έτσι. Γιατί έγινε, θέλω να μου εξηγήσεις, πολιτικό το θέμα. Δηλαδή, γιατί. Εγώ αυτό κάθισα και σκεφτόμουν. Γιατί αυτά που γίνανε χθες στην Ερμού. Γιατί να γίνει. Δηλαδή, αυτή είναι η σύντροφή της. Αυτοί που βγήκαν στην Ερμού ήταν η σύντροφή της.
Δηλαδή και να είναι αθώα η κοπέλα. Εγώ που την υποστηρίζω, ας πούμε. Και να είναι αθώα η κοπέλα, ναι. Μόνο που βγήκανε αυτοί να την υπερασπιστούν, φτάνει. Την κάψαν δηλαδή. Την κάψαν στην κυρολεξία, κάψαν το χαρτί της. Τώρα τι έχει συμβεί. Ζήτησε η κοπέλα, ναι. Γιατί βρέθηκε, πιστοποιήθηκε, ταυτοποιήθηκε μάλλον κανονικά, όπως είναι έκφραση, το DNA της επάνω σε αυτό το θέμα. Μάλιστα. Αλλά ζήτησε και δεύτερο. Και δεύτερη ταυτοποίηση. Η κοπέλα. Ναι, μήπως έγινε λάθος, ρε παιδί μου, στο DNA. Ωραία. Αλλά οι αστυνομικοί ή το, ξέρω κι εγώ, αυτό το εργαστήριο, ναι. Λένε ότι την ώρα που έγινε η ταυτοποίηση του πρώτου δείγματος, ναι. Καταστράφηκε το πρωταρχικό δείγμα. Αυτό ναι. Ναι. Δεν ξέρουμε γιατί, πώς, τι και τα σχετικά, δεν είμαι γιατρός, ούτε ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι. Αυτό μπορεί να μας μιλήσει κάποιος ειδικός να γνωρίζει. Λέει ότι καταστράφηκε. Και δεν έχουμε δείγμα από το πρωτεύον, ενώ έχουμε δείγμα από την κοπέλα. Δεν έχουμε πλέον δείγμα από το πρωτεύον. Για να, καταλάβω... για να ξαναγίνει πάλι η ταυτοποίηση του DNA όπως ζητάει αυτή. Και το δικαστήριο την έστειλε μέσα μέχρι να γίνει, να εκδικαστεί η υπόθεσή της με 3-2 νομίζω. 2-3 είναι. Ναι. Ψηφίσανε να μείνει μέσα στη φυλακή. Η ορφανή υπόθεση όπου λες ότι βρέθηκε της κοπέλας στο DNA. Ναι. Υπήρχε νεκρός εκεί πέρα. Όχι, όχι, βρέθηκε μία γεμιστήρα, βρέθηκαν κάτι, κάτι σφαίρες, ας πούμε. Μιλά, και ναι. Μέσα, ξέρεις, την ώρα που βάζεις τη σφαίρα, ας πούμε, ναι, μέσα ένα γεμιστήρα, ναι. Όπως και να έχει το πράγμα, αφήνεις το DNA σου. Εκτός να τα έχεις όλα με. Εντάξει, ναι, ναι. Και δεν λες να το ξαπατρεί. Εντάξει, βρέθηκε ας πούμε, το DNA της εκεί πέρα μέσα. Τώρα, πώς, τι και τα σχετικά. Τι να σου πω τώρα, δεν είμαι ούτε δικηγόρος, ούτε είμαι γιατρός. Σου λέω ακριβώς τι γίνεται, αλλά. Η πλάκα ποια είναι ότι αυτό, εμένα που με παρεξένευσε περισσότερο, είναι η αστυνομία. Εχθές. Και όταν λέμε αστυνομία, μιλάμε η πολιτική διοίκηση της αστυνομίας, έτσι. Τι έκανε. Τους άφησε τους ανθρώπους σε μια απόσταση 150 μέτρα να σπάσουν τα πάντα και τους περίμενε στην έξοδο από την Ερμού. Δηλαδή διαλύσανε τα πάντα εκεί πέρα μέσα, σπάσανε. Όλο το ταβαντούρι είναι γύρω στα 160 χιλιάρικα, έτσι. 160 χιλιάδες ευρώ. Ναι. Αποσπασμένα τζάμια το διανοείς αυτό το πράγμα. Ναι. Μπαίνανε μέσα και σπάνε τα πάντα. Μάλιστα. Και λέω δηλαδή, αυτοί που σπάσανε την Ερμού, αυτή είναι η σύντροφή της, να τους χαίρετε άμα είναι έτσι. Τότε καταδικασμένοι. Να τους χαίρετε άμα είναι έτσι. Μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Πολύ καλά. Εάν όμως είναι, ξέρεις τι γίνεται, λέει μια παροιμία ότι είναι προτιμότερο να είναι 10 ένοχοι έξω, ναι. Παρά ένα αθώος στη φυλακή. Το έχω ακούσει από τον Κούρκουλο αυτό. Έτσι. Σε ένα έργο. Σε ένα έργο το έχει πει και είναι κάτι που το είπε και ένας μεγάλος. Ναι, ναι. Δηλαδή, αν όντως είναι αθώα η κοπέλα, ναι. Είναι δηλαδή βλακία να μείνει φυλακή μέχρι να γίνει το τέτοιο. Εντάξει. Ναι. Γιατί μου αρέσει να κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Εγώ, εντάξει, σε όλα τα πράγματα. Εγώ ένα πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω σε αυτές τις περιπτώσεις. Πες μου. Γιατί δεν πήγε ένας δεξιός να την υποστηρίξει. Ένα παιδί μου, ένας ακροδεξιός. Να πήρε παιδί μου, δηλαδή να δει το θέμα ανθρώπινα. Και να πήρε παιδί μου ότι. Γιατί πάνε ακροαριστεροί, δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί πρέπει να πολιτικοποιείτε. Τα πάντα πολιτικοποιούν. Για ποιο λόγο, ρε φίλε. Εδώ η βλακεία που έκανε ένας ηλίθιος, ένας πανηλίθιος αστυνομικός, που σκότωσε τον Γρηγορόπουλο τον Αλέξη. Ναι. Δηλαδή μιλάμε ένα έκτρωμα της φύσεως, δηλαδή μιλάμε ένα καρκίνωμα μέσα στην αστυνομία. Και ακόμα και εκείνο πολιτικοποιήθηκε. Λέει τα πάντα όλα. Έπεσε ο Καραμαλής. Τι έγινε, μετράει ο νεκρός πολίτης και όχι ο νεκρός αστυνομικός. Ναι, δεν πουλάει. Δεν πουλάει, αυτό το λες και εσύ. Δεν πουλάει αυτό το πράγμα. Ναι. Και είναι κάτι, δηλαδή, εχθές η αστυνομία, δηλαδή υπήρχε το άβατο που λένε το πολιτικό άσυλο στην Ερμό, από τα πανεπιστήμια. Τρομερό. Δηλαδή υπήρχε, δεν μπορούσαν να κάνουν ντου, αλλά τους αφήνανε από πάνω. Δηλαδή η πλάκα ποια είναι, ότι βαράει ο αστυνομικός, γιατί βαράει. Δεν βαράει ο αστυνομικός, γιατί δεν βαράει. Εάν δεν στο διάλογο, τι θέλετε δηλαδή, τι αστυνομία θέλετε. Πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ πάει κόντρα σε αυτή την ιστορία, έτσι. Κοίταξε, αυτό ναι. Τώρα αυτό που συμβαίνει με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Και του ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ τέλος πάντων, εντάξει, ναι. Μπορεί η κυβέρνηση να έχει άλλες σκέψεις και το κόμμα να έχει άλλες σκέψεις. Ναι. Κατάλαβε τι γίνεται. Εδώ βγήκε ο κύριος Κοντονής, νομίζω ήταν στην Βουλή και είπε ότι θα ξαναγίνει, λέει, το δικαστήριο με άλλη σύνδεση. Δηλαδή βγήκε εκ των προτέρων. Και είπα αυτό το πράγμα. Και όταν κάποτε ο Γιαννόπουλος βγήκε και έλεγε ότι τι απόφαση θα δώσει το δικαστήριο, τι απόφαση θα βγάλει το δικαστήριο, έλεγε μην προτρέχουμε πιο μπροστά, έλεγαν οι τότε οι δήμονες, μην προτρέχουμε πιο μπροστά και κατηγορούσαν τον συγχωρεμένο τον Γιαννόπουλο τότε. Και ετοιμάζεται και νέος νόμος ορφανού με άλλη κυβέρνηση. Ε? Ναι, αυτά είναι. Άστα να πάνε. Ρε Ορφανέ, πού πας με Νέα Δημοκρατία. Πάντως το ζουμί ολόκληρο είναι ότι.
η δικαιοσύνη πρέπει να αρχίζει να προσέχει κάποια πράγματα. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει ότι γίνεται ένα πράγμα τώρα, ένα ποινικό αδίκημα τώρα, και δικάζεται μετά από 5 χρόνια, είναι μια απόλυτη ξεφτύλα. Έχει γρανάζι να κουνηθεί. Είναι μια απόλυτη ξεφτύλα. Τώρα, τι θέλει το γρανάζι για να κουνηθεί, δεν το συζητάμε αυτό, Κωστή, δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά αυτό που συμβαίνει τώρα είναι άστα να πάω στα διάκονα. Δηλαδή, βοούσε ο κόσμος κατά τον Παπαντονίου και μετά από 15 χρόνια τον. Πήγαν και το δικάσουν τέλος πάντων. Ή το δικάσανε τώρα. Σιγά με το δικάσουν. Έξω είναι. Εντάξει, έξω είναι. Εντάξει. Και λέει, αφού είναι έξω αυτός. Έτσι δεν είναι. Αφού είναι έξω αυτός. Γιατί να είναι μέσα η Ριάννα. Ναι. Έτσι λένε πολλοί. Ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση να σηκωθεί να φύγει, λέει, αυτή από την Ελλάδα. Ναι. Βγάλετε την από τη φυλακή και αφήστε την έξω. Βάτε την, ξέρω κι εγώ, δαχτυλίδι. Αυτό που βάζουν στα πόδια, ξέρεις, στο χέρι, στα πόδια, πού το βάζουνε. Ή να παρουσιάζεται 2 φορές το μήνα στο τμήμα. Γι' αυτό. Εντάξει, μόνο αν σε περίπτωση λένε ότι πρέπει, υπάρχει περίπτωση να φύγει, να βγει εκτός Ελλάδος. Αλλά γιατί να βγει εκτός Ελλάδος, δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Να βρει δουλειά η κοπέλα. Τέλος πάντων. Αυτό είναι το ζουμί όλο. Αν και νομίζω τώρα, αν βγει έξω, μπορεί να γίνει βουλευτής άνετα αυτή. Εγώ νομίζω ότι αν βγει αυτή έξω η κοπέλα, δεν την ξέρω. Μπογδάνος, ούτε εγώ την έχω δει την. Και αυτό το διάβασα, σου λέω, τις τελευταίες 2-3 μέρες. Είχα ακούσει το περιστατικό, το είχα διαβάσει σαν ειδήσεις εγώ πριν από καιρό. Αν είναι και κανένα ωραίο μου. Αν είναι και καμιά ωραία κοπέλα. Θα την μου ξέφευγε. Ευχαριστώ. Αν ήταν και καμιά ωραία κοπέλα. Τι πήγα να πω. Θα σε πλέξω. Τι πήγα να πω. Θα σε χτυπήσω, κακό παιδί. Πήγε να πει, με τι αν ήταν κανένα καλό να. Απα, θα βγει βουλευτή. Έχει να μιλήσει τίποτε άλλο, να ανοίξει γραμμέ σιγά-σιγά. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο, έχω να πούμε κάτι άλλο. Εντάξει. Για τον Άρη, τι να πούμε, τον Φουκαρά. Τι να πούμε, εντάξει. Για τον Ηρακλή, δεν, δεν έχει τον καημένο. Δεν υπάρχει κάποιο νέο, νομίζω. Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει τον καημένο τον Άρη. Ναι. Θα πάει η Β' Εθνική στο μπάσκετ τώρα. Γιατί θα πάει η Β' Εθνική, δεν μπορεί να πάρει. Αυτό το άκουσα. Δεν μπορεί να πάρει άδεια δηλαδή. Δεν το γράφουνε. Δεν το λένε, γιατί θα είναι. Α, πολύ... ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο, ρε παιδιά. Εν τέλει ψηφίστηκε από το, συμβούλιο, τέλος πάντων, από το τέτοιο, από την διοίκηση του Απόλλων Καλαμαριάς, ψηφίστηκε να λέγεται πλέον Απόλλων Πόντου, ναι ή όχι. Γιατί να μην ψηφίστηκε, βέβαια. Ναι, γιατί βλέπω σε μερικές εφημερίδες και στη δικιά μας ακόμα. Ναι. Κάποιες μέρες να λέει Απόλλων Καλαμαριάς. Ναι, λάθος. Να αποφασίσουμε, είναι Απόλλων Πόντου ή Απόλλων Καλαμαριάς. Έχει ψηφιστεί, έχει συμφωνήσει ο Ερασιτέχνης. Συμφώνησε και ο Ερασιτέχνης όλα κανονικά, άρα είναι Απόλλων Πόντου. Απόλλων Πόντου με τη Βούλα. Αυτό είναι. Αυτό Απόλλων είναι. Πόντου με τη Βούλα. Μάλιστα βγήκε και ο Νεράντζης, ο φίλος μου, ο πρόεδρος, ναι, του Ερασιτέχνη. Ναι. Συμφωνώ με Καλαϊτζίδη, είμαστε ενωμένοι, μια χαρά. Ο Ερασιτέχνης ΠΑΕ λειτουργεί πολύ καλά η Καλαμαριά. Μπράβο. Την περνάμε, μπράβο, στα ψηλά, ναι, την Καλαμαριά. Την περνάμε στα ψηλά την Καλαμαριά, γιατί εδώ πολλοί δεν χωνεύουν τον Καλαϊτζίδη. Δεν τον χωνεύουν τον Καλαϊτζίδη. Εγώ τον πάω με 1000 τον Καλαϊτζίδη. Ένα πράγμα έχω να του πω μόνο. Κάτσε τώρα, το εδώ που λες χτυπάει λίγο παράξενο. Τι εδώ που λες, τι εννοείς εδώ. Στην πόλη όλοι. Α, στην πόλη όλοι μιλάς. Ναι, μπορεί να παρεξηγήσω άλλο και να νομίζω εδώ στον όμιλο δεν πάνε τον Καλαϊτζίδη. Εντάξει. Και στον όμιλο δεν τον πάνε. Και εκτός ομίλου. Και εκτός ομίλου και εντός ομίλου έχω φίλους εγώ και εντός ομίλου υπάρχουν. Μεμονωμένη ναι, ρε φίλε. Ναι. Έτσι όπως το είπες είναι σαν να λέμε εμείς δεν τον πάμε. Ενώ δεν τον πάω. Γενικά στην πόλη μιλάς. Γενικά στην πόλη. Άμπραβο. Φίλαθλοι, οπαδοί. Έχεις ήδη 3 γραμμές. Εγώ σας αφήνω. Έτσι. Δεν ξέρω αν βοήθησα. Πολύ. Δεν ξέρω αν βοήθησα. Αν κάποιοι. Κοίταξε. Εγώ αυτά διάβασα, ρε παιδιά. Ναι. Γιατί εγώ ξέρω να διαβάζω και από τις 2-3 μεριές. Ναι. Δηλαδή εγώ μπαίνω και στο Ίσκρα, μπαίνω και παντού. Δηλαδή δεν διαβάζω μόνο. Εγώ... διαβάζω μόνο ένα site, ας πούμε. Εγώ που δεν είμαι αριστερός, τη συμπάθησα την κοπέλα. Και είμαι υπέρ της. Μπορώ να είμαι υπέρ. Σου είπα, είναι υποτιμότερο να είναι 10 έξω παρά να είναι ένας αθώος μέσα. Ναι, ρε παιδί μου. Αυτό είναι ξεκάθαρο, έτσι. Εγώ που δεν είμαι αριστερός, μπορώ να την υποστηρίξω ή απαγορεύεται, ας πούμε. Πώς δεν μπορώ να την υποστηρίξω, το κατάλαβα. Εντάξει. Όλοι μπορούν να την υποστηρίξουν. Ναι. Ή όλοι να μείνουν και αμέτωχοι. Μπορώ να μην σπάσω εγώ στην Ερμού για να την υποστηρίξω με άλλο τρόπο. Αυτό. Κοίταξε, φίλε, εγώ αυτό με έχει προβληματίσει πολύ. Ναι. Αυτό δηλαδή που κατεβαίνουν κάτω και σπάνε την περιουσία του άλλου. Ο άλλος λέει: έχω 33 τετραγωνικά μαγαζί, ρε παιδιά. Περίμενα τώρα σε εκτόσεις να βγάλουμε κανένα φράγκο. Και τι περίμενε, τον αστυνόμο να τον σώσει, το μαγαζί. Ναι, αλλά φαντάζεσαι να γίνει τίποτε. Τι θα γινότανε. Αν έπαιρνε κάποιο καμιά κουμπούρα και έβγαινε έξω. Αυτό θα τον πιάνανε. Θα τον πιάνανε, θα τον ξεσκίζανε, έτσι. 2-31-0-90-90. Σας χαιρετώ εγώ. 2-31-0-98-80-90. Είναι ο Γιάννης ο σημαντής της Ζένιας. Όχι σημαντής, ένα χρόνο την παίρνει. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα και το φίλο εκεί. Εδώ είναι, ναι, ναι.
Θέλω να πω για το ζήτημα που έθιξε ο Γιάννης της Εριάνας. Όχι η Λιάνα, η Ριάνα, ναι. Εριάνα, ναι, Εριάνα. Πόσο χρονό είναι η Ριάνα? Είναι καθηγήτρια αυτή, πρέπει να είναι κάπου 28 χρονών. Ο Ζάχαρη, αυτή βγαίνει βουλευτήρα και υπουργό και υπουργείο παίρνει αυτή. Αλλά ναι. Ναι. Υπάρχει το πρόβλημα, Κωστή, ότι το DNA ήταν μισό, όχι ολόκληρο που είπε ο Γιάννης. Μισό ήταν. Μισό, το οποίο ξαναζήτησε ο ιατροδικαστής να ξαναγίνει επανεξέταση, ναι. Και είπαν οι αστυνομικοί ότι χάθηκε. Το χάσανε όταν έγινε η ταυτοποίηση, χάθηκε. Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, όταν χρησιμοποιείς, λέει, το υλικό για να κάνεις ταυτοποίηση, κάποιο ποσοστό χάνεται. Και επειδή ήταν μισό, όπως λέει ο φίλος, χάθηκε εντελώς. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλο, δεν υπάρχει άλλο, πώς το λένε, δείγμα αυτή τη στιγμή. Συμφωνείς, φίλε? Ορίζος είμαι. Α, έλα ρε Ζάκο μου, καλά είσαι? Έλα ρε. Πήρες τον τηλέφωνο τον Δήμο? Δεν τον βρήκα, αλλά με έδωσε η κυρία που το σήκωσε, με έδωσε το κινητό του και θα πάρω αύριο. Εντάξει. Ωραία, ωραία, εντάξει, έγινε, να είσαι καλά. Συνέχισε. Λοιπόν, και κάτι άλλο, το περίεργο στην υπόθεση αυτή, Γιάννη και Κωστή, είναι το εξής, ότι πώς αυτός ο δικαστής έτυχε να είναι ο ίδιος δικαστής ο οποίος απάλλαξε τον κύριο Μιχαλολιάκο και έναν ακόμα από τη Χρυσής Αυγής, τους έβγαλε έξω από τη φυλακή. Εμείς σεβόμαστε τους Έλληνες. Και είναι αυτός ο δικαστής ο οποίος καταδίκασε την Εριάνα σε 13 χρόνια φυλακή. Θα ήταν δεξιός, λες? Εγώ δεν ξέρω τι να ξέρω. Δεν ξέρω, Κωστή, αλλά είπε πολύ περίεργο πώς έτυχε αυτός ο ίδιος δικαστής να δικάσει και τις δύο υποθέσεις. Να έτυχε ο άνθρωπος, δε. Αυτό έχει προβληματίσει πάρα πολύ κόσμο. Μάλιστα. Γιατί υπάρχει κάτι άλλο, ότι αν ακούσατε την περασμένη εβδομάδα απαλλάχθηκε κάποιος που κατηγορούνταν για τους πυρήνες της φωτιάς, Θεοφίλου, αν ακούσατε, ας ναι, πούμε, ναι. Ο οποίος απαλλάχθηκε. Το λέει και σε μηνύματα πολλά. Ο ίδιος δικαστής που αποφυλάκησε τον παπά και τον Μιχαλολιάκο έκρινε ένοχη την Ιριάννα. Δεν ξέρω ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο, όσο και για τον ΠΑΟΚ, λέει, σκοτεινό το τοπίο. ΠΑΟΚΑΡΑ τι ήρνε όμως. ΠΑΟΚΑΡΑ και ξέρω ψωμί, Κωστή. Πάλι ο χοντρός θα πάρει το πρωτάθλημα. Άστα να πάνε. Και θα έχεις και πρόεδρο της ΕΠΟ εδώ πέρα, Αριανό, δικό μας άνθρωπο. Αυτό που λες, έχεις δίκιο. Σε όλα έχεις δίκιο, Κωστή, σε όλα. Σε όλα δεν έχω δίκιο. Η αλήθεια είναι όχι. Σε όλα έχεις δίκιο, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει δικαιοσύνη, φίλε. Τελείωσε. Καλό είναι. Όλα είναι στημένα. Όλα είναι στημένα. Δεν το δέχομαι, δεν το δέχομαι, δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι. Μπορεί κάποιος που να έχει λεφτά να έχει περισσότερες ελπίδες. Δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι. Εσύ έχει πάντως κάνα φράγκο στην άκρη για καμιά κακή στιγμή, κάνα γιατρό, κάνα δικηγόρο. Εντάξει. Έχω δόξα τω Θεώ. Μπράβο, μπράβο. Όταν έρθει η δύσκολη στιγμή, να έχεις εκεί να πληρώνεις. Έτσι. Ναι. Τα λέμε, τα λέμε, γλυκό αγόρι. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Έτσι. Τι λέει Γιάννη, πώς το βλέπεις? Χαρά. Να δούμε. Πάω που λέει για η Ριάννα. Για δούμε. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Μιλάτε για δεξιά και αριστερά για το, σωματείο που λέγεται ΠΑΕΠΑΟΚ. Μάλιστα. Εδώ αρχινάνε, χαιρετίζω το εγχείρημα μου, το Γιαννάκη. Ναι. Για το Γιάννη Γίγαντα. Έτσι. Σε χαιρετάει. Ναι. Γεια σου, φίλε Νίκο. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, κύριε Γιάννη Γίγαντα, παλίκαρε, αρχηγέ μου. Θα μιλήσουμε λιγάκι για το μεταρχικό τοπίο της ΠΑΕΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Που δεν υπάρχει ΠΑΟΚ, υπάρχει κάτι άλλο, υπάρχει. Λες. Πήρα κάτι, πούμε, κάτι παίκτης από το πουθενά. Ναι. Δηλαδή, όπως έχει, πούμε, ένας κρεοπόλης. Κρεοπόλης, ναι. Και κρέβει και κόβει το κρέας. Ναι. Και αντί να το πετάει, πούμε, στο κουβά, το πετάει έξω. Ναι, το βαράει έξω, ναι. Ναι. Και έρχονται εκεί κάτι κοπρά σκυλάκια και αρχινάνε να τα παίρνουν τα κρέατα. Μπορεί να είναι και καλά σκυλάκια, ναι, εντάξει. Ναι, ναι. Για σένα είναι, κύριε μου. Ναι. Λέτε για την ΕΠΟ. Ναι. Αν είδε το παιχνίδι Ολλανδία-Ιταλία, το ναι. Γενικό ποδόσφαιρο μιλάμε, κύριε ναι. μου. Ναι. Η Ολλανδία κέρδισε την Ιταλία 2-0. Ναι. Επίσημα ήταν κάποιοι που είναι επίσημοι κυρίοι, δηλαδή ο υπουργός της Ιταλίας και οι εκλέκτορες που είναι της FIFA και της UEFA. Γνωρίζετε ποιος ήταν εκεί πέρα, παρακαλώ? Ποιος ήταν, ο Μπίλης? Όχι, ο Μπίλης, φίλε μου. Ποιος ήταν? Ο γενικός κουμάντο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ναι. Α, νόμιζα από εμάς ποιος ήταν, όχι, ναι.
Είναι Θοδωρίδης. Ναι, μεγάλη προσωπικότητα, φίλος του Ολυμπιακού. Ναι. Κοιτάτε, λέτε την ΕΠΟ. Ποια ΕΠΟ, ρε φίλε. Θα την πάρει ο γραμμένος. Αυτό είπανε. Ποιο γραμμένος, ρε φίλε. Από την ώρα όποιος δεν πάει να φιλεί του Βασιλείου του Θοδωρίδη. Ναι. Είναι όλοι καρχαμένα χαρτιά, ρε φίλε. Λες, από την ώρα το παιδί, αφού είναι το παιδί του Κόκαλη, να πούμε. Να λέτε την αλήθεια, πώς είναι η πραγματικότητα, παλικάρι και κατά. Ναι. Από την ώρα που είναι, πούμε, ο άνθρωπος, το παιδί του Κόκαλη. Ναι. Και τον έβαλε το δόκο, αν θυμάστε πολύ καλά, και λίγο και πάω τρία χρόνια πίσω λιγάκι. Ναι. Αν θυμάστε και πολύ τη Αλεξανδρούπολη. Ναι, χρόνια πολλά, Αλεξανδρούπολη. Ναι, πολλά χρόνια. Ναι, 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 ναι. Πολλά χρόνια. Αν θυμάστε τι έχει γίνει εκεί το περιβόητο γενική συνέλευση. Πέσανε πακέτα μεγάλα, ναι, πέσανε. Πέσανε. Ναι, 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 ναι. Νομίζω ότι τότε το παιδί του Κόκαλη Θοδωρίδης. Ναι. Και το ένιωσε να το βάλει πρόεδρο. Και το παιδί του έλεγε: Όχι, παπά, δεν θέλω. Πέρασε όλο την UEFA. Ναι. Τότε ήταν ο Πλατινί που είναι πρόεδρο. Ναι, ναι, ο Πλατινί ήταν φίλο του. Χέρι, ναι, ναι. Και δεξί χέρι, και δεξί χέρι ήταν ο Θοδωρίδης. Όχι ο Μπλάτερ, όχι ο Μπλάτερ. Όχι ο Μπλάτερ, όχι. Ναι, ουσιαστικά μετά που τη Μιγιά είναι χωρικό διάστημα, ναι. Όταν έγινε εκλογή στη FIFA και του UEFA, ναι. Όλοι μαζί τη ΕΠΟ, εκείνη η περιβόητη ΕΠΟ. Ναι. Που πήγαν όλοι μαζί και το φυλίσανε το δαχτυλίδι του. Ναι. Έτσι, τι μου λέτε εμένα, και κάτι μεταφράζει έχει κάνει πώς αυτό το σωματείο, που δεν υπάρχει σωματείο, δεν υπάρχουν οπαδοί. Και κάνω μια ερώτηση, υπάρχουν οπαδοί του ΠΑΟ, φίλε. Δεν υπάρχουνε, λες. Εγώ λέω δεν υπάρχουν. Και να σου πω κάτι, οι Γερμανοί κάποτε την κατοχή. Ναι. Είχαν του κουκουλοφόρου, ναι ή όχι. Είχανε. Έτσι, και αυτοί καθόλου του πατριώτε. Καθόλου του πατριώτε. Η πείνα. Η πείνα κάνει κακό τον άνθρωπο. Άμα πεινά ο άνθρωπος γίνεται και σε ρίο, έτσι, είναι σε παρακαλώ. Σε ρίο ανήμερο, βέβαια. Ναι, αλλά και γίνεται και ρουφιάνος όμως, έτσι. 100% και ρουφιάνος. Έτσι δεν είναι. Εδώ χορτάτος είναι. Ναι, σωστό. Έτσι τώρα οι παλιοί του πάγου μην φύγαιναν οι ρουφιάνοι και άλλοι μισοί εκπαιδεύονται. Ποιοι δεν είναι, φίλε, υπάρχουν στη στιγμή που είναι εδώ ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει, λέει. Κάποτε, φίλε μου, να ξέρει πολύ καλά. Ναι. Από την είδησή του μέχρι το 1998-99. Τότε που ήταν, πούμε, ο ΠΑΟΚ, τότε ήταν ο ΠΑΟΚ, είχαμε ακόμη κάτι ψηλοπροβλήματα με τη διοίκηση, ας πούμε, παραδείγματος χάρη. Ναι. Τότε, μου συγχωρείτε που σε διακόπτω. Όχι, ναι. Τότε, αν γνωρίζουμε πολύ καλά, τότε ήταν ο πρώην Παντελάκης, ο σχολείο Παντελάκης. Έτσι. Τότε, να πούμε, εμείς, για να κάνουμε την ομάδα να φύγει από το αδιέξοδο, ναι. Από το αδιέξοδο τότε, κάνουμε τη μεγάλη εξέλιξη. Έτσι, ήβρεθε μια γροθιά. Τώρα μισή γίνονται περίγελοι για ένα μεροκάματο που πάνε και κρύβουν τα χέρια του κάθε εκεί και παίρνουν ένα δεκάρικο. Και άλλη μισή? Και άλλη μισή είναι αθώοι, μερικοί είναι αθώοι, ναι. Ακολουθούν και τους πονηρούς. Ναι. Να σου πω κάτι, φίλε μου. Φτάνει λίγο γιατί. Ολυμπιακός, φίλε μου, να ξέρει πολύ καλά. Ναι. Είτε εσύ είτε όχι, είτε πάλι από όλους αυτούς 50 βαθμούς μπροστά. Την άλλη, όχι από την Κυριακή, όχι από την Ευρωπαϊκή, την άλλη που παίζει ευρωπαϊκό ο ΠΑΟΚ. Έτσι δεν είναι. Κοιτάξτε, αν θυμάστε, γνωρίζετε πολύ καλά, αν θυμάστε πολύ καλά όταν έπαιξε ο ΠΑΟΚ με την Τούμπα, με την Μέταρη. Τη σημαντική από την ομάδα που έπαιξε ο ΠΑΟΚ με την Μέταρη. Καθάρισε ο Θεοδωρίδης, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, Νίκο μου, επόμενη γραμμή. Το θυμάμαι. Καλημέρα. Ναι, βέβαια. Καθάρισε ο Θεοδωρίδης. Σιγά. Έλα. Καλημέρα. Τι κάνετε, καλά είμαστε. Πολύ καλά, εσείς τι κάνετε. Τόσο πολύ ευχαριστώ. Να διαβάσω τρία πραγματάκια τηλεοπτικά. Ναι. Επειδή είμαι ένας ακροατής της Μετρόπολης εδώ και τρία χρόνια εντατικά σχεδόν καθημερινά. Ναι. Να συγκαταλήσω ότι είμαι ο παζός πλέον του Ραπτόπουλου του Κόκκινου, του κυρίου Κουλιανού, ναι. Και του Πασκάλη του Καμός. Έχω πάψει να ακούω οποιοδήποτε άλλον ο οποίος για να κρατήσει την καρέκλα την οποία κάθεται του λάει το παδιλίκι του. Επίσης θέλω να πω την άποψή μου ότι στο Μετρόπολης οι δύο καθαρότερες φωνές που υπάρχουν σήμερα κατ' εμέ εθνολογικές, αν μη τι άλλο οι αντικειμενικές είναι ο Πασκάλης ο Καμόρα και αυτός ο απίστευτος κύριος που μιλούσε πριν λίγο και ονομάζεται Γιάννης Νικήν. Άρα εκεί στο ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, επειδή μου λέτε ότι βγάζω ένα μέρος με το ΠΑΟΚ, αλλά εγώ έχω μεγαλώσει με μια παιδεία με άλφα γιώτα και έψιλο γιώτα, έχω μάθει να φεύγομαι και πάντα θα φεύγομαι.
και έχω κάνει φίλους μέσα του Μετρόπολης, πολλούς παοξίδες. Θα πρέπει να δει κάτι σε εκείνο το διεργάζει το Σαββίδι. Το γιο του μεγάλου μετέχου, της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, μπορεί να είσαι γιος του Ιβάν, μπορεί να είσαι τεράστιος οικονομικά, μπορεί να είσαι δεν ξέρω εγώ τι άλλο είσαι και δικαίωμα σου, δεν με ενδιαφέρει. Έτσι κάνω να πω εγώ. Αλλά κάποιος θα πρέπει να σου μάθει να σε δεθέ. Δεν μπορείς να βγαίνεις δημόσια όντας γιος του μεγαλομετέχου αυτής τεράστιας ομάδας και δεν κάνετε να κοινωνιστεί και την άλλη σομάδα και να δίνεις ευχές στην Φουκά Μόσχας, την Παρτιζάν και δεν ξέρω εγώ πού άλλο όταν αυτές οι ομάδες οι οποίες μαζί με σένα είναι από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα θα παίξουν στην Ευρώπη. Το να βγω εγώ κάποια στιγμή που θα κάνω μόνο κουλιαμά ή κάποια στιγμή που θα κάνω γυράκα και θα μαλώσω ένα φίλο μου το αρσί και να το χαρακτηρίσω και θα παγώσω ευχή να αποκλειστεί από το ρημό της Ουκρανίας είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα από να βγαίνεις εσύ που είσαι ο γιος του Ιβάν του Σαββίδη και να δίνεις ευχές στις ΕΚΑ Μόσχας και στην Παρτιζάν επειδή είναι αντίπαλοι του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Αυτό δείχνει ή ότι δεν έχεις παιδιά, ή ότι έχεις εμπάθεια, ή έχεις κάποιο θέμα το οποίο δεν διορθώνεται ή είναι ευγενητής. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το εκλάβω διαφορετικά. Και να μην δείξω το θέμα ότι η μεγάλη παραγωγή του Μετρόπολης το κάνουν μούφι το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί θεωρώ ότι θα πρέπει να σέβονται λίγο τους πάρα πολλούς αρχίδες που ακούνε Μετρόπολης καθημερινά και πιστέψτε με είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ, τους Ολυμπιακούς, τους Παναθηναϊκούς, τους Ηρακλειδείς, τους Αριανούς. Σεβαστείτε λίγο αυτό που κάνουμε τέλος πάντων όπως και το κάνουμε με τα αγαπώματά μας. Όπως το δεχόμαστε κι εμείς. Αγαπητέ κύριε Αναγκάστη, αγαπητέ κύριε Πούσο, θα φέρουμε απεριόριστα, είσαι ο διευθυντής του Μετρόπολης, δεν μπορώ να πω κάτι, είστε καλός αυτό που κάνετε, αλλά δεν είναι το οποίο είναι ενδεδειγμένο να πουλάτε τόσο πολύ, μα τόσο πολύ το εθνικό σας συνέστημα. Και να το μπερδεύετε τόσο πολύ με τη δουλειά σας. Σεβαστείτε λίγο και εμάς, τους άλλους ακροατές του Μετρόπολη. Γιατί και εμείς αγαπάμε το Μετρόπολη. Και εμείς το ακούμε καθημερινά. Μην τα ισοπεδώνετε όλα. Ευχαριστώ για το κλείδωσο. Κοίτα σε λίγο καιρό που δεν θα υπάρχει ο Άρης και ο Ηρακλής, νομίζω η ΑΕΚ θα παίζει πολύ δυνατά στο Μετρόπολης. Να έχει σίγουρα. Και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Καλημέρα! 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 Τι γίνεται? Α. Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιάννη, κύριε, τι δημακούς. Σ' ακούει, ναι. Σ' ακούω, φίλε, τι κάνεις, καλημέρα. Ναι. Γεια σου, Γιαννάκη. Από το 1974, ναι. Αυτοί γνωστοί και άγνωστοι, άγνωστοι και γνωστοί, πώς τους λέτε. Να μην μπορούν να πιάσουν ένα να βάλουν φυλακή γιατί σπάνε τις πληροσίες και τα μάξια του Κοσμάκη. Τι τους νοιάζει ρε το... γιατί να τον βάλει φυλακή. Θα σου πω κάτι ρε φίλε. Γιατί σπάνε την περιουσία μου ρε. Εγώ είμαι αστυνομικός ρε φίλε. Θα σου, ναι. Πω, θα σου πω. Ναι. Θα σου πω γιατί. Ναι, ναι, ναι. Θέλω και το χιλιτίδι εδώ να με δώσει προσοχή δύο λεπτά. Ναι, ναι. Σπάνε τις βιτρίνες. Mm-hmm. Τις σπάνε έτσι. Είμαι εγώ αστυνομικός. Ναι, ναι. Είμαι αυτόνομος, όχι. Πρέπει να περιμένω εντολή. Εντολή θα με δώσει ποιος? Ο ανώτερος. Ποιος είναι ανώτερος από τον αστυνομικό? Ξέρω εγώ ποιος είναι. Ένα κομματόσκυλο που του δώσανε γαλόνια. Ναι, ναι. Στο πω εγώ τι είναι. Ναι. Το κομματόσκυλο που του δώσανε γαλόνια δεν μπορεί να δώσει εντολή. Πρέπει να του δώσει ο υπουργός εντολή. Ο υπουργός θα πάρει εντολή από τον πρωθυπουργό. Ο πρωθυπουργός ξέρεις θα τον πει. Εσύ αν είσαι πρωθυπουργός τι θα του έλεγες? Τι θα του έλεγες εσύ αν είσαι πρωθυπουργός? Ναι, ναι. Τι είναι, ναι, 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 όχι, όχι, όχι. Τι θα του έλεγες? Αυτό μου λέει δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έτσι είναι. Δηλαδή, τι κάνουμε τότε? Δηλαδή, σε έκανα μια ερώτηση. Κάνουμε εγώ. Εχθές είχε τέσσερις δημιουργίες, Ματ. Η μία δημιουργία είχε πιάσει το Υπουργείο Οικονομικών Συνοδός Νίκης. Σταμάτα ρε, μη βιάζεις. Η άλλη δημιουργία, τη Βουλή. Είναι παοξίστη. Η άλλη δημιουργία είχε πιάσει το τμήμα της Ακροπόλεως και η μία δημιουργία παρακολουθούσε.
Ναι. Κατάλαβες. Άκουμε λίγο. Ναι. Άκου λίγο ένα τραγούδι και μετά θα σου εξηγήσω εγώ, ναι, γιατί αν ήμουν υπουργός ή πρωθυπουργός δεν θα τον άφηνα τον αστυνομικό να επέμβει. Το κεράκι θα νικήσει ο λαός και ο Παπανδρέου πάλι που Πασόκο αρχηγός. Να μας ζήσεις Παπανδρέου για να πάμε πάντα μπρος. Ο εργάτης το φωνάζει και το θέλει ο λαός. Πάμε σε ένα διάλειμμα και θα σου εξηγήσω το όνειρο εγώ, γιατί αν ήμουν πρωθυπουργός θα τον έλεγα άσους να τα ρημάξουνε. Θα σου το πω το έργο, περίμενε λίγο. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρ. Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες παράλογο, αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Delivera. Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύκριστο, υπερταχύτατο, πεντάμορφο, wow, εκπληκτικό, συναρπαστικό, θα σου κόψει την πείνα app του Delivera και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς? Delivera. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Θα σου πω λοιπόν, είμαι εγώ πρωθυπουργός και εσύ υπουργός και κάνουμε συμβούλιο ενός Τετάρτου να πάρουμε απόφαση τι πρέπει να κάνουμε. Τι θα μου δώσει συμβουλή, τι θα μου πεις? Μ' ακούς, πέθανες, πού είσαι? Έπεσε. Νόμιζα ότι... Πες το εσύ και θα το ακούς. Το πω εγώ. Είμαι ο Τσίπρας και είσαι εσύ ο βοηθός μου. Και σπάνε αυτοί και ρημάζουν κάτω για την Ηλιάνα. Μπράβο. Και πρέπει να δώσω εγώ εντολή στον υπουργό, εσένα, και εσύ να δώσεις στον αστυνομικό διευθυντή τον γαλονόφόρο για να πάρει στον αστυνομικό. Σου λέω λοιπόν, μην κάνετε καμιά τέλος πάντων, ναι, λακαμία και επέμβετε, γιατί μπορεί μέσα στη συμπλοκή να υπάρξει ένας νεκρός από έμφραγμα, σου λέω. Ένας μόνο. Ένας νεκρός. Αρκεί. Αρκεί για να ρίξει την κυβέρνηση. Ακριβώς. Για να τον κάνουμε ήρωα, για να τον κάνουμε οδό. Άστε να ρημάξουν του Κοσμάκη. Αυτοί είμαστε που, ναι, σε τέτοια περίπτωση. Δεν με ενδιαφέρει, ναι, του Κοσμάκη η περιουσία, με ενδιαφέρει η θέση μου. Οκ. Okay. Δεν πάνε να ρημάξουν την Ερμού και την Αριστοτέλους και την... Δεν πάνε να ρημάξουν 500 αυτοκίνητα. Το πολιτικό μου κόστος θα είναι ελάχιστο έως μηδαμινό. Εάν όμως σκοτωθεί ένας κοπρίτης από αυτούς, θα έχουμε άλλο έναν ήρωα και άλλη μια οδό και άλλη μια επέτειο για τους τεμπελχανάδες, τους δημοσίους υπαλλήλους. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Κορόιδο. Ναι. Έλα, Γατόπουλε, μ' ακούς? Σ' ακούμε, φίλε. Λοιπόν, ήθελα να σου πω λίγο για τον Σανόγεβιτς που λέει και το παλικάρι δίπλα. Ναι, εγώ τον Σανόγεβιτς, φίλε, είναι ειλικρινής. Δεν κάνω το 4-4-2, το γυρνάω 4-5-1-4-3-3. Λόγω του υλικού. Είχαμε... Ναι, βεβαίως. Ναι, εντάξει, να σε πω κάτι. Εδώ είχαμε το Στέφανο, θα πούμε, που μου πήγε 4-4-2, που μου ήταν και Σάλκια και Γερμανίες και έτσι, και μου είχε 4-4-2. Και πήγε στον Καραϊσκάκι με τον Κατσικά και έβαγε 4. Ναι, αυτός μου λέει την αλήθεια και μου λέει το παλικάρι τώρα τι ήθελε 2 εβδομάδες. Οποιοςδήποτε προπονητής στο κόσμο θέλει 10 μέρες τουλάχιστον να ξέρει την ομάδα του. Δηλαδή τι ο Στανόγεβιτς έβλεπε... Έκανε το λάθος ο Στανόγεβιτς, καλά τα λες, ναι, που είπε εγώ την ξέρω την ομάδα, την έχω παρακολουθήσει. Φάνηκε ότι δεν την ήξερε. Έλα ρε γάτο που λέει τώρα, δηλαδή ο Στανόγεβιτς με τη Μέσο Νόβα στη Σερβία έβλεπε τώρα το ΠΑΟΚ. Έλα τώρα, μην τρελαθούμε. Οποιοσδήποτε προπονητής θέλει να μάθει την ομάδα 10 μέρες και είδε ότι δεν έχουμε σταθμό και σου λέει παίζω με αυτό το υλικό. Τώρα, όσον αφορά το Σαββίδι, ναι, εντάξει δεν έκανε πολλές μεταγραφές, αλλά να σου πω πήγε και ένα ΡΕΙ 1-800. Πότε πάω και δώσε 1-800 για τερματοφύλακα. Ναι, σωστό. Να τα λέμε κιόλα. Και να σε πω ότι πληρώνει ο ΠΑΟΚ. Να σε πω, Λιμιός. Αυτό είναι το Λιμιό που πήραμε από τον Ατρόμητο. Πόσο δώσαμε, 1 εκατομμύριο δώσαμε για αυτόν? 8, και το δίνουμε δανεικό. 8. 8 ρε φίλε, λίγα είναι. Γιατί το δώσαμε, ποιος Λιμιός τώρα? Δεν μπορούσαμε να δώσουμε 8 συν 8, 1 600 για να πάρουμε ένα παιχταρά.
Αυτά πληρώνει ο ΠΑΟΚ, πιστεύω. Και πληρώνουμε και κάποια συμβόλαια τύπου Κουλούρη. Σκέψου μεταγραφικό πλάνο, δηλαδή. Ωραία τα λέει ο φίλος. Ναι. Ναι, τι μετα... και κάτι άλλο. Δεν και πολλοί συναισθηματίες. Εκτός από αυτό και πολλοί συναισθηματίες. Ο Κλάους, το δικό μας παιδί. Τι, ποιο δικό μας παιδί. Μηδέν γκολ είχε. Δρόμο, μπούλο. Έχω άδικο. Ποιος θα τον πάρει όμως, είναι και αυτό το θέμα. Τώρα ποιος θα τον πάρει, για. Έτσι πως είναι. Φίλε, υπάρχει λύση, φίλε. Υπάρχει, να σου πω μια λύση. Για πες μου. Συζητάς μαζί του και υπάρχει, σαν θα υπάρχει κάποια πρόταση από κάποια ομάδα, έστω και β' εθνικής. Β'. Και το βγαίνει στο επικοινωνιακό. Βγαίνει μετά έξω και λες το δικό μας το παιδί μένει πάνω στο συμβόλαιο. Μετά θα σου δω εγώ πώς θα περπατάει ο Κλάου στη Θεσσαλονίκη. Θα σου πω εγώ μετά. Είναι τι επικοινωνιακό πλάνο έχεις, φίλε. Άμα του διαφημίσει τα ξενίκια του ότι μένει πάνω στο συμβόλαιο, θα αναγκαστεί και αυτός να κάνει διαφορετικό πλάνο. Συμφωνείς ή διαφωνείς? Διαφωνώ, γιατί ο καθένας μπορεί να πει ότι εγώ αξίζω Α εθνική να πάρω 500-800 να πάω σε μια Βέλγιο Β εθνική, ξέρω εγώ, γιατί να πάω. Δεν το θέλει κανείς όμως. Όταν ήταν να τον πουλήσουν, δεν τον πουλήσαν. Κάνανε λάθος. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, και αυτό θα μένει στο πάγκο. Έτσι, πώς θα κυκλοφορεί, πώς το εξηγήσω. Θα βαρύνει πολύ το κλίμα εναντίον του. Ενώ άμα φύγει με βελούδινο διαζύγιο, ανοίγει και την πόρτα μετά από 3-4 χρόνια. Δεν νομίζω ότι λόγω της παοξίδικης ιδιότητάς του να τον βρίσουν. Οι παοξίδες αγαπάνε ή μισούν μέχρι τέλους, να πούμε. Το Σαλπιγκίδι, ό,τι και να κάνει, να τον βρίζανε. Τον Κλάους, ό,τι και να κάνει, δεν θα τον βρίσουν. Δεν θα τον βρίσουν. Έτσι είναι η ιδιοσυγκρασία του. Τι να κάνουμε. Του αλλάξουμε τώρα του παοξίδες. Πάντως τι συμφωνείς αυτά που λέω, έχεις κάτι να πεις πάνω σε αυτά? Σε όλα. Συμφωνείς σε όλα? Σε όλα. Εντάξει. Σε όλα. Okay. Σε όλα. Okay. Εντάξει, αυτά ήθελα να πω. Και εντάξει. Τα λέμε. Τα λέμε. Τα λέμε, γλυκό αγόρι, τα λέμε. Επόμενος κύριος, καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς τον, καλημέρα. Λοιπόν, βάζω Πέμπτη και το πάω γρήγορα γιατί θέλω να αναφερθώ για δύο θέματα που τέθηκαν. Ναι. Ρώτησες πριν για τη νέα σεζόν τι θα θέλαμε να ακούσουμε. Εγώ να σου πω, ένα βράδυ που έλειπες και είχε μείνει ο Στέφανος μόνος του εκεί. Ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ η εκπομπή που έβγαλε και πιστεύω ότι το έχει και θα ήθελα να έχει μια εκπομπή εκεί. Πολύ ωραίος. Έστω μια φορά Σαββατοκύριακο, μια φορά την εβδομάδα. Ναι, πολύ ωραίος. Είναι αυτό. Δεύτερον. Δεύτερο. Δύο πρωινά που σε ακούω τώρα χωρίς τον Γρηγόρη. Ο Γρηγόρης μου λείπει εμένα προσωπικά και σπατούσε φρένο. Λοιπόν, τον Γρηγόρη. Από τη νέα σεζόν, άστο να πατάει κανένα φρένο που και που, δεν πειράζει. Καλό είναι. Φρένο. Ναι. Άστο να τραβάει λίγο χειρόφρενο εκεί, είναι καλός εγώ. Ξέρεις, δεν έχω πρόβλημα να πατάει χειρόφρενο, αλλά μας πιέζει ο χρόνος, οι χορηγοί, οι διαφημίσεις, τα θέματα. Έχει. Πάει αργά όπου. Πάει αργά, να πούμε. Εντάξει. Έχεις δίκιο, αλλά είναι λύπη. Τραβιό πρωινά που σε ακούω χωρίς το Γρηγόρη, λύπη, δεν ξέρω. Λύπη. Λύπη. Λοιπόν. Λύπη. Και θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο, να μου πεις τη γνώμη σου. Ό,τι είπε το παλικάρι για την εξέδρα του ΠΑΟΚ, δεν θα πάρει γιαρκές γιατί δεν γουστάρει. Ναι, ο Γιάννης εδώ, ναι. Έτσι όπως έχει γίνει. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Αυτά που κάναν κάποτε στις εκάστοτε διοικήσεις, δεκαετίες 70 και 80 κυρίως, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, πιστεύει κανείς ότι μπορούν να γίνουν σήμερα? Όχι, δεν γιατί δεν υπάρχει. Αυτό το πράγμα εγώ. Δεν υπάρχει. Θα σου απαντήσω εγώ και θα μου πει ο Γιάννης μετά. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Δεν υπάρχουν, τότε δεν υπήρχαν χρέη, υπήρχε νοικοκυριό, δεν είχε ανοίγματα, δεν είχε επιτροπές, δεν είχε κινδύνους. Ακριβώς. Αν πάει τώρα σήμερα κάποιος να τα κάνει αυτά, το πιο πιθανό είναι ο ΠΑΟΚ να έχει τη τύχη της ΣΑΕΚ, του Άρη και του Ηρακλή. Ναι. Οπότε και λίγο του Μπεκή εκεί, καλό είναι που γίνεται. Ναι, από το να κάνει συνέχεια του Μπεκή μέχρι να το να θέλει να δίνει τον πρόεδρο, υπάρχουν δρόμοι διαφορά, έτσι. Εντάξει, πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία πάντως. Σε μια αυτό... φορά τα καφριλίκια που γινόταν κάποτε δεν μπορούν εγώ να γίνουν. Εγώ μιλάω σήμερα, για πιστεύω. Την Τούμπα αυτή καθ' αυτή, για την εξέδρα, για την κερκίδα, γι' αυτό. Α, εντάξει. Ούτε είμαι υπέρ της βίας, ούτε τίποτα, καμία σχέση. Ωραία. Ούτε φασαρίες. Αυτά. Εγώ είμαι τη φασαρίες, παιδί, μ' αρέσει η φασαρία. Εσύ. Μ' αρέσει, το πατερντή μ' αρέσει. Επόμενη γραμμή, ναι. Τι να κάνω δηλαδή, από το να μείνει. Ναι, χαίρετε. Ναι, καλημέρα. Καλώς τώρα. Τι κάνουμε. Καλά, εσύ τι. Λοιπόν, για τον Στανόγεβιτς που είπε, συμφωνώ μαζί σου. Προπονητής είναι ο άνθρωπος. Εγώ θέλω να δείξω κάτι άλλο. Ναι, παρακαλώ. Ο Μίχελ τι ρόλο παίζει? Ο Μίχελ τι ρόλο παίζει? Γιατί το λέω, για τον προπονητή το λέω. Ναι, γιατί. Δεν έφερε τον προπονητή ο Μίχελ. Α, μπράβο, αλλά είναι τεχνικός διευθυντής. Του κόλλου τεχνικός διευθυντής είναι όταν φέρνει ο Βούκης. Α, άμα το θέτεις έτσι, συμφωνώ.
του Κόλλου τεχνικός διευθυντής. Συμφωνώ. Δεν θεωρώ ότι είναι του Κόλλου άνθρωπος. Όχι. Α, όχι, όχι. Να το λέμε με το όνομά του. Για μένα, από τη στιγμή που δεν φτιάχνει την ομάδα αυτό, μπορεί να είναι και θέμα παρέτησης. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Όταν... Το βλέπει εκείνος, το ξέρει εκείνος. Πολύ ωραία το θέτεις το θέμα, διότι όταν μου φέρνει ο Βούκιτς προπονητή και όταν μου φέρνει, όπως το λένε τον άλλο με τα γυαλιά, πώς το λέγανε μωρέ, τον πρώην τεχνικό διευθυντή, πώς το λέγανε μωρέ, με τι, τον... ο Σισιακόφ. Ναι, μπράβο. Είναι και αυτός ενεργό μέλος. Πολύ είναι ενεργή μέλη. Άρα τι στο διάλογο τεχνικός διευθυντής είναι όταν εκεί φέρνει... θέλω να καταλήξω. Άρα όταν φτάνουμε. Καταρχάς, εγώ δεν βρίζω ποτέ Έλληνα που γεννήθηκε από τον ΠΑΟΚ. Είτε λέγεται Σαλμπικίδης, είτε Κλάους, είτε Κουλούρης, είτε οποιοδήποτε. Καλά κάνεις. Εγώ είμαι μαναβόπεδο και μένω ότι όποιος φοράει τη φανέλα τον υποστηρίζω. Λοιπόν, και δεν τον βρίζω. Καλά πάνω κάνεις. Απ' όλα. Καλά κάνεις. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που λέμε πώς θα φτιάξει αυτή η ομάδα και πώς θα γίνουν κάποιες επιλογές. Ναι, μεν λέει ο άλλος ότι θέλω κάποιους παίκτες για να παίξω 4-4-2 και το οτιδήποτε. Δίκιο έχει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως ότι όταν μπαίνει. Ο έξω αριστερά, ο έξω δεξιά και τον πρίζουν, γιατί ο άλλος, ο μεγάλος έχει δώσει το δικαίωμα να τον πρίζει και ο έξω δεξιά και ο έξω αριστερά και ο Μίχελ και οποιοδήποτε και να αποφασίζει. Γίνεται αλαλούμ. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι δεν υπάρχει ένας που να πει έχω την ευθύνη και θα την πληρώσω στο τέλος. Σωστό. Θα την πληρώσει, εκεί, θα την πληρώσει ο προπονητής. Μιλάω τώρα όσο μπορώ τεχνικά εταιρικά. Εντάξει. Ότι όταν θέτεις ρόλους και έχεις ανθρώπους. Που είναι ενεργοί, άσου συμβούλου. Συμβούλοι μπορεί να είναι πολλοί, αλλά συνήθως οι συμβούλοι είναι αυτοί που χαλάνε τη μαρμίτα της να λειτουργήσει αυτοί που, είναι, που έχουν προσληφθεί. Ωραία. Και εκεί γίνεται το αλαλούμ για μένα. Από εκεί και πέρα, ναι, θέλω παίχτες. Θέλω αυτό τον Περουβιάνο, το Λίμπερο και θέλω δύο χαφ, όχι αυτά που διαβάζω. Ναι. Για να γίνω ξανά και να πω ότι θέλω πρωτάθλημα. Γιατί θέλω πρωτάθλημα. Αυτό λέμε. Τίποτα άλλο. Παιδιά, ευχαριστώ ακριβώς. Πολύ και να είστε καλά. Καλό βράδυ. Οκ, boy. Ωραίος ο boy. Καλημέρα, φίλε. What's up, Ραπτόπουλε. Έλα, φίλε. Φίλε, τι κάνετε. Καλά, φίλε μου, εσύ τι κάνεις. Καλά, μια χαρά. Εκτός από Δυτική Θεσσαλονίκη έχω πάρα πολύ καιρό να πάρω τηλέφωνο. Δεν σε θυμάμαι, έχεις καιρό να πάρεις, ναι. Είναι εκεί κανένας γιατρός δίπλα. Δεν άκουσα την αρχή την εκπομπή. Σήμερα γιατρό δεν έχουμε. Έχουμε φοιτητή του οικονομικού. Ναι. Τι, Ξάνθη πήγε να πάρει διαρκεία. Όχι, όχι. Ο γιατρός θα έρθει την Πέμπτη. Ο Ηρακλειδέας. Ο πρώην Ηρακλειδέας. Ο πρώην. Ξανθιώτης. Ξανθιώτης. Ναι, Ξανθιώτης. Πρώην Ηρακλειδέας. Λοιπόν, ακούω τόση ώρα μιλάτε για ομάδες, για πάω καριανούς και δεν ξέρω εγώ τι. Εδώ έχω όμως γερό πρόβλημα ράπ και θέλω να με βοηθήσεις. Να ακούσω. Λοιπόν, έχω ένα φλαράκι εδώ πέρα. Ωραία. Έχει ένα θέμα ασεξουαλικός, με είπε ένας επιστήμονας ότι είναι. Δεν θέλει να πάει με γυναίκες, δεν θέλει να πάει με άντρες, δεν θέλει ούτε αυνανιστεί. Και του λέμε όλη τη μαγεία του αυνανισμού πως είναι και δεν θέλει να μας ακούσει ρε εσύ. Και τώρα είναι δίπλα και το λέμε να σε μιλήσω ορατό πως σου εξηγήσει πως είναι τα πράγματα. Ούτε αυτό θέλει δηλαδή, ούτε να φαντασιωθεί θέλει. Δεν θέλει να βάλει το χεράκι του ρε εσύ μες στο παντελόνι. Πώς να το κάνουμε, δεν ξέρω. Εντάξει, ας κάνει παρέα με τον Γαϊτάνο τον τραγουδιστή. Να ψέρουν μνήμες κάθε Πάσχα. Τι να σου πω. Γαϊτάνο ρε εσύ, εδώ θέλουμε μια συμβουλή σοβαρή ρε. Κοιτάξτε, ο κάθε άνθρωπος, αν είναι φίλος σας, πρέπει να σέβεσαι το φίλο σου με τις ιδιαιτερότητές του, έτσι. Μπορεί αυτός να τη βρίσκει έτσι, να είναι asexual. Εντάξει. Μπορεί οι ορμόνες του να είναι τέτοιες. Μπορεί να μην έχει τεστοστερόνη, να έχει κάτω από 200. Μπορεί ο άνθρωπος. Έχει τέτοιο μέτρο ή τεστοστερόνη. Πώς δεν έχει μέτρο. Εγώ τι μέτρησα προχθές. Πώς έχει ρε Ραβδόπουλη. 450. Ρε. Τι γελάς ρε. Γιατί ρε, πώς γιατί 450 ρε. Εγώ... Στα 22 που με μετρήσανε, είχα 800. Γιατί πέφτανε τα μαλλιά μου και έκανα μέτρηση. Ναι. Γι' αυτό έχασε τα μαλλιά σου. Ναι, από την υψηλή τεστοστερόνη. Γι' αυτό. Δεν ήξερα βέβαια την αξία της εκείνο το χρονικό διάστημα. Την εκτιμάς τώρα. Ναι. Δεν την εκμεταλλεύτηκες δηλαδή τότε. Ορίστε. Δεν την εκμεταλλεύτηκες τότε. Όχι, δεν την εκμεταλλεύτηκα, αλλά αν ήξερα την αξία της τότε θα την εκμεταλλευόμουν ακόμα περισσότερο. Την εκμεταλλεύτηκα. Την εκμεταλλεύτηκα. Ό,τι μπορούσα έκανα. Αυτό είναι, εντάξει, κοίτα. Εγώ ακόμα δεν την εκμεταλλεύομαι γιατί δεν θέλω να χάσω τα μαλλιά μου. Να χάσεις τα χρόνια σου τότε.
τι θα σου πω. Πες μια συμβουλή, ρε, πώς, τουλάχιστον να κάνει την αρχή για τον αυνανισμό. Δεν μπορώ να το πω κι άλλο τώρα, γιατί δεν θα μου κλείσει. Εξευρακώστε τον εκεί πέρα. Κάντε μια ομαδική εκεί παρέα. Δείτε κανένα αυτό, μπα και ξυπνήσει. Θα ξυπνήσει, πού θα πάει. Μήπως είναι τίποτα θρησκευτικά τα θέματα του. Μήπως, όχι, 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 καθόλου ρε, μακριά από αυτά, ρε. Τι λες τώρα. Εντάξει, δεν του κάνει κλικ καμία, είναι φαίνεται... Βασικά κοίτα, ναι. Άμα ήταν θρησκευτικά τα θέματα του, θα πήγαινε σε κανένα αστικό μέσα... Μη, φύγε, διάολε μεταμορφωμένε, φύγε αλήτη, παλιωτόπαρο, ωραίος, ε. Ωραίο. Θα πήγαινε σε κανένα αστικό μέσα, λέει τον άτιμο, ρε. Ρε τον ωραίο τύπο, ρε. Τι ωραία, ρε. Τι ωραία μερικά παιδιά, ρε φίλε, έχουν το χιούμορ, φοβερά, φοβερά παιδιά. Στέλιος. Εγώ αν ήμουν πρωθυπουργός δεν θα τους συλλάμβανα, γιατί την επόμενη μέρα θα βλέπαμε 10.000 στους δρόμους να τα σπάνε όλα και θα έπεφτα σαν κυβέρνηση. Όχι, εγώ για το νεκρό θα βοβόμουν. Δεν θέλω νεκρό διαδηλωτή. Συνταξιούχο νεκρό δεν με πειράζει. Αστυνομικό νεκρό δεν με πειράζει. Να με κυβέρνηση. Δεξιό νεκρό δεν με πειράζει. Αριστερό νεκρό μπορεί να χάσω κυβέρνηση. Φαντάσου πόσο φελοί είμαστε όλοι. Πόσο φελοί είμαστε, λέει. Πόσο φελοί είμαστε, λέει. Καλημέρα. Καλημέρα Κώστα. Καλώς τώρα. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, ναι. Λοιπόν, παίρνω δεύτερη φορά όλα αυτά τα χρόνια σε κόλλα, παίρνω δεύτερη φορά. Γενικώς ήθελα κάπου να βγάλω το εσώ ψυχά μου για αυτό το θέμα με την Ιριάννα και επειδή σε έχω και για πολύ έξυπνο δεν απαντά σε πολλά μηνύματα. Και σε πολλούς από εμάς που είμαστε αρκετά πρόβατα με αυτά που μας πλασάρουν από τα αριστερά site και τις ειδήσεις. Ας θα πιάσουμε ένα-ένα. Πιάστε. Είπες πριν ότι σου στέλνουν μήνυμα ότι είναι ο ίδιος εισαγγελέας που ελευθέρωσε, είπε στον, τους Χρυσαυγίτες, σωστά? Ναι. Λοιπόν, αν κάτσεις λίγο να μελετήσεις τη μία υπόθεση και την άλλη, για να καταλάβεις πώς θα πλασάρει ο Βαξεβάνης, ο κάθε Βαξεβάνης στο ίντερνετ. Η μία έχει δικαστεί με τρομονόμο, η συγκεκριμένη κοπέλα, η άλλη ακόμα δεν έχει βγει καν απόφαση. Το μεταξύ και η Ριάννα έχει βγει απόφασή της, ένοχη είναι πρωτόδικα. Ναι. Άλλο τους αποφασίσει το εφετείο. Ναι, ναι. Η υπόλοιπη πέρασε 18 μήνων χωρίς καν να τελειώσει η δίκη και γι' αυτό το λόγο αποφυλακίστηκαν. Δεν τους αποφυλάκησε κανένας εισαγγελέας, γιατί έτσι του κατέβηκε μια μέρα τι θα κάνω, θα αποφυλακίσω τους Χρυσαυγίτες. Πέρασε το 18 μήνο. Η δίκη δεν έχει τελειώσει από τη στιγμή που δεν δικάζονται για τρομονόμο για να θεωρηθούν ότι είναι ύποπτοι φυγής τρομοκρατικών επιθέσεων κτλ. Αφέθηκαν ελεύθεροι όπως γίνεται σε κάθε τέτοια περίπτωση. Για να καταλάβεις πώς θα πλασάρουν ώρες-ώρες κάποιοι δημοσιογράφοι και κάποια κανάλια. Mm. Ένα δεύτερο. Ναι. Λέμε Ιριάννα. Υπέστη το έχει η κοπέλα η συγκεκριμένη. Ξέρεις το επιθετό της. Και μάλιστα έχει δύο επίθετα. Γιατί έχει δύο επίθετα, δίγαμη είναι. Δεν ξέρω, άμα δεις την υπογραφή είναι η Ριάννα Βούλπου. Υπογράφει έτσι, έχω ακούσει ότι είναι διπλό επίθετο. Μπούρμπου. Για ποιο λόγο, για τη συγκεκριμένη, ναι, η οποία έχει. Λες κανένα καμία συγγενής του Μπούρμπου που έπαιζε στον Άρη δεξιμπάκ. Δεν ξέρω. Η Ριάννα Βούλου, λοιπόν, έχει καταδικαστεί πρωτόδικα, αλλά κανείς μας δεν ξέρει το επίθετό της. Ο Θεοφίλου που ακούστηκε σε προηγούμενο τηλέφωνο, το ξέρουμε, είναι το επίθετο. Είναι τάξη Θεοφίλου. Θεοφίλου τώρα. Αυτός... Ναι. Πρωτόδικα, καταδικάστηκε, ξέρουμε ονοματεπώνυμο. Ξανακάνουμε μια ηρωίδα, δεν ξέρουμε το ονοματεπώνυμο. Και έχουμε γίνει όλοι γενετιστές που μιλάμε για το DNA. Έχουμε γίνει νομικοί και όλος μπορεί να είναι τσοπανόβλαχος νομικά. Ό,τι μας πλασάρουν σε αυτή τη χώρα, καθόμαστε και το αναμασάμε. Και συνήθως μας απλασάρουν κάτι left.gr και κάτι Βαξεβάνιδες. Είναι τελείως κομματικό το όλο σκηνικό αυτό που γίνεται. Στείνεται ένα πάτη στο ΣΥΡΙΖΑ πάνω στην κοπέλα που δεν ξέρω αν είναι αθέα ή όχι, γιατί ούτε ξέρω εγώ αν μπορεί να δικαστεί με μισό DNA που ακούγεται ή φθαρμένο DNA ή χαμένο. Και μου λένε και την ιδιότητα της καθηγήτρια. Λες και οι καθηγητές είναι αυτό προβατά και δεν κάνουν τίποτα. Ω φίλε, τώρα άμα γίνει και αυτό με τους καθηγητές, να περνάνε τα παιδιά στο πανεπιστήμιο από το Λύκειο, ξέρεις τι αρπαχτές έχουν να κάνουν οι καθηγητές. Άλλο αυτό. Πω, πραγματικά μου τη δίνει, άκουσα το προηγούμενο τηλέφωνο να 28χρονη καθηγήτρια. Γιατί οι καθηγητές δεν κάνουν κλίματα, δεν το καταλαβαίνω. Γιατί λέμε 28χρονη ακαδημαϊκός που έχει κρυθεί πρωτόδικα ένοχη. Και είμαστε όλη η κοινωνία αυτή τη στιγμή από πάνω τους, δεν ξέρουμε, βγαίνουν αθλητές. Είναι υπέρ της, άμα τους ρωτήσεις τι ακριβώς έχει παίχτη με την υπόθεση, όλοι θα σου μιλήσουν για αυτές τις γραμμές που διαβάζουν στο ίντερνετ, για το αλλοιωμένο DNA το μισό που βρέθηκε στα όπλα μέσα στην Πανεπιστημίουπολη. Οι δικαστές, αν θέλουμε πραγματικά να λέμε ότι έχουμε δημοκρατία, έχουμε τρεις εξουσίες, νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική. Πρέπει επιτέλους να πάψουμε, να είμαστε καχύποπτοι για κάθε απόφαση. Γιατί αν δεις είναι καχύποπτη συνήθως η της αριστεράς σε κάτι τέτοια. Όλους τους τρομοκράτες θέλουμε να τους βαφτίσουμε αθώους και να κάνουμε πορείες και να τα σπάσουμε
που άλλο και αυτό το πράγμα, είμαστε κατά του καπιταλισμού, όλοι είμαστε με το iPhone, είμαστε κατά του καπιταλισμού, πάμε στην Ερμού τα μαγαζάκια, αλλά αν πάμε στο δικό σου αυτοκίνητο ρε παγλαμέ και το σπάσουμε εκεί θα γκρινιάξει που είναι η αστυνομία. Και όσο αυτό για την αστυνομία, γιατί δεν συλλαμβάνει, γιατί έχω άμεση σχέση με την αστυνομία. Δεν είναι ούτε ο εκάστοτε υπουργός, ούτε ο πρωθυπουργός που λες παίρνει εντολές. Οι ανώτεροι φοβούνται τις φύσεις. Αν κάποιος θέλει να κάνει καριέρα στην αστυνομία, πρέπει να τα έχει καλά, γενικότερα με το όλο πολιτικό κοινικό. Έκλεισες. Έκλεισες. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενη γραμμή. Αυτό. Κοντά, κοντά είναι οι απόψεις μας. Εντάξει. Περίπου το ίδιο πράγμα. Εντάξει, πάνω κάτω το ίδιο είναι. Έλα, έλα φίλε. Έλα, καλημέρα. Καλώς το να. Τι γίνεται. Μια χαρά, εσύ τι γίνεται. Θα σου πω. Μα σας ακούω συνέχεια, ρε παιδί μου, αλλά παίρνω τις φορές τηλέφωνο. Απλά άκουσα ένα ακροατή πριν που είπε για τον παίκτη για το Λιμνιό. Ναι. Έχω μια απορία δηλαδή. Ναι. Δε, ακόμη δεν τον είδαμε, Γιάννη τον βαφτίσαμε. Έτσι. Μα δεν είπε το παιδί. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Δόθηκε δανεικός ο Λιμνιός. Όχι, αλλά δεν τον είδαμε, δεν τον έχει ακούσαμε. Παίξει δευτερόλεπτο. Δευτερόλεπτο. Αυτό ωραία. Είναι. Ο Χατζησαΐας ήταν κατώτερος από το Βαρέλα. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω κι εγώ. Γιατί τον φάγαμε. Γιατί καλύτερο μάνατζερ. Πιθανόν. Ή μπορεί να ήταν περισσότερο γαλαντόμος ο μάνατζερ του κτλ. Πιθανόν. Δεν μπορούσε ο Χατζησαΐας να μου βγάζει εμένα μάτια στον Μπανιόνια και όταν ήρθε σε εμάς. Έπαιξε ένα εξάμεινο. Γιατί στο εξάμεινο που έπαιξε στον Πάο έπαιξε πάρα πολύ ωραία. Ποιος? Δεν έκανε κάποια λάθη. Ο Χατζησαΐας. Ναι. Και άμα τον μπλακώναν και στα σπριντ και στις ταχύτητες και στα κοντινά. Να τον κάνω φοβερό και... κορμί, ψηλό ναι, ναι. Παιδί. Καλό μυαλό. Και φαγώθηκε ναι. Και πήγε πάλι δανεικός. Ναι. Για ποιον, για τον Βαρέλα. Ναι, για τον Βαρέλα, τον Αρκουδιάρη. Έτσι, μπράβο. Τι να κάνω εγώ τώρα. Να κάνω το μάνατζερ. Απλά λέμε ρε Κωστή. Αλήθεια είναι αυτό που λες, αλλά εγώ δεν. Απλά λέμε ρε Κωστή ότι δεν μπορούν να φαγώνονται νεαρά παιδιά επειδή πήραμε με. Πάρτι και ο Λιμνιός, πάρτι και ο Χατζησαΐας από νεαρά παιδιά. Κρατήστε τα ρε, κάντε ομάδα ρε. Δεν θα πάρεις φέτος, δεν θα κάνεις ομάδα φέτος, θα κάνεις τον χρόνο. Κράτα έναν κορμό καλό. Ρε. Δεν έχουμε υπομονή για μένα γι' αυτό. Μπράβο. Έτσι πιστεύω. Και για όλα αυτά φταίνει οι οπαδοί. Ακριβώς. Οι οπαδοί γιατί φταίνε. Γιατί ρε Κωστή τώρα θέλω να δω πρωτάθλημα. Θέλω να δω πρωτάθλημα αν γίνεται και από πέρσι να το βλέπα. Ποιος θέλει να δει. Κάθε παοξής θέλει να δει πρωτάθλημα. Έλα ρε θέλει να δει πρωτάθλημα. Σιγά και άμα δεν είναι... το δει θα κάνει. Άμα τα κάνει να πούμε σιγά τώρα. Όχι μωρέ τώρα. Εντάξει όλοι θέλουν να δουν πρωτάθλημα. Αλλά ρε Κωστή τώρα δεν μπορεί τώρα. Πρόεδρος είναι λίγο. Είναι για πολιτικός. Πρόεδρο έχουμε πολιτικό. Δεν έχουμε πρόεδρο με κάκαλα. Είχατε πάντα ένα πρόβλημα ότι δεν είχατε πρόεδρο με κάκαλα. Εντάξει, έχουμε πρόεδρο πολιτικό όλο θα και θα πάρουμε, θα κάνουμε, θα σφίσω το αθηναϊκό ποδόσφαιρο, θα κάνω. Τι να πω, ας ελπίσουμε φέτος, που δεν νομίζω, ας ελπίσουμε να κάνουμε κάτι καλό. Δεν μας έχει δείξει ότι πάμε δυνατά. Για, κάποιο, πω, ρε, για κάποιο λόγο ο τύπος κάνει πίσω. Τώρα, γιατί κάνει πίσω, αυτός το ξέρει. Κάνει ναι. Πίσω, κάνει πίσω. Κάνει όπισθεν. Τα λέμε, για χαρά. Κάνει όπισθεν. Να σε καλά. Επόμενος κύριος, ναι. Γεια σας παιδιά. Νάτος. Καλημέρα. Νάτος. Τι γίνεται Κωστή. Λοιπόν, σήμερα το αθλητικό πρωτοσέλιδο Αθηναϊκής Εφημερίδας έγραφε ο Λουτσέσκου στη σκιά του Σανόγεβιτς. Ναι. Επομένως υπάρχει έτοιμη η λύση. Ναι. Κανένας Γκαρσία δεν θα τον αντικαταστήσει. Θα αντικατασταθεί από τον Λουτσέσκου γιατί ήδη υπάρχει επικοινωνία του συγκεκριμένου ατόμου με υψηλά κλιμάκια της ΠΑΕ. Θα πάει ο Μιλιορίδης να τον πάρει. Ας τον παίρναμε από τον Ιούνιο τον Λουτσέσκο. Τι να κάνουμε, γιατί δεν τον πήρε. Ναι, πώς θα τον διώξει τώρα. Δικαιολογηθεί η χαμένη χρονιά. Ναι. Καλό. Όχι, ο κάθε προπονητής είναι δέσμιος των αποτελεσμάτων της ομάδας. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό το ζούμε μισό αιώνα και παραπάνω που βλέπω ποδόσφαιρο. Ανάλογα με τα αποτελέσματα. Στην Ελλάδα, ειδικά μόνο αποτέλεσμα μετράει. Ανάλογα με το αποτέλεσμα, στο τέλος η εύκολη λύση είναι να διώχνουμε τον προπονητή. Ναι. Δεν είναι ο Κωστή. Ναι. Όλα τα χρόνια. Ναι. Όλα τα χρόνια. Είναι εύκολο θύμα ο προπονητής. Ακριβώς. Είναι εύκολο λοιπόν, θύμα. Είναι εύκολο θύμα σε όλες τις ομάδες. Και μάλιστα
στα όσα χρόνια παρακολουθώ ποδόσφαιρο, ο Έλληνας προπονητής είναι πολύ πιο αναλώσιμος από τον οποιοδήποτε. Κατά τα πατατάκια Τσακίρης. Από τον οποιοδήποτε άσχημο ξένο. Ναι. Που έρχεται. Σωστό. Γιατί ο Έλληνας ο οπαδός τον Έλληνα τον προπονητή τον έχουν ψεκάστε σκουπίστε. Τελειώσατε. Ναι. Θα θυμίσω ότι έναν από τους κορυφαίους Έλληνες προπονητές, ναι, τον Αντώνη τον Γεωργιάδη, ναι, ναι, στο Ρέντι πριν αναλάβει, μόλις εμφανίστηκε στο Ρέντι, τον πετούσαν κορνέδες. Ναι, ναι, σωστό. Σωστό. Δεν είναι ακουστή. Σωστό. Δεν έχουμε σε εκτίμηση το θεσμό του προπονητή στην Ελλάδα. Όχι, του Έλληνα προπονητή. Ειδικά του και γενικά ειδικά του προπονητή, αλλά του και Έλληνα, του Έλληνα ακόμα περισσότερο. Τον Έλληνα τον προπονητή. Βλέπω έτσι μια ευχάριστη έκπληξη ότι στον Παναθηναϊκό και προπονητής και μάνατζερ και τεχνικός διευθυντής είναι ο Ζουνίδης. Και αυτό, ναι, λέει πολλά. Ναι. Γιατί εάν δεν διέλυσε ο Παναθηναϊκός με τα τόσα που... Τον βολεύει τον Ζουνίδη βέβαια μια τέτοια κατάσταση, έτσι. Τον βολεύει. Αλλά όμως Κωστή, από τη μία τον βολεύει, απ' την άλλη όμως περνάει και αυτός από 400 κύματα. Έτσι. Γιατί να περάσει από 400 κύματα, άμα βγει τέταρτος του χρόνου τι θα είναι, θα τον πει κανένας τίποτα. Περνάει από 400 κύματα. Φέτος όχι, γιατί. Τέταρτος, εντάξει. Γεγονός είναι, ναι, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι όπως... Όπως έκανε τον Πανιόνιο, όπως μου είπε στο μεσημέρι, ναι, ότι ο Πετρόπουλος ακολούθησε τον Μπόμπεκ, διαδέχθηκε τον Μπόμπεκ. Ο Πετρόπουλος έφαγε μελέτη μεγάλη από τον Μπόμπεκ, πήρε το 4-3-3, το μελέτησε, το έκανε ανανέωση. Γιατί ήταν και προπονητής της Εθνικής Ελπίδων, έφτιαξε ένα Παναθηναϊκό που σε 3 χρόνια τον πήγε ο Πούσκας και πήρε τη δόξα ο Πούσκας, ενώ ο Πετρόπουλος έκανε όλη τη δουλειά, έτσι, για να λέμε την αλήθεια. Επειδή πήγα ένα μήνα, ναι, επειδή ήμουν ένα μήνα τον Αύγουστο του 72, ναι, στην Αθήνα με είχαν πάρει μετεκπαίδευση στο Γουδί και το Γουδί από τη λεωφόρο είναι 10 λεπτά με τα πόδια. Το 72 ο Πετρόπουλος στον Ολυμπιακό ήταν. Λοιπόν, παρακολουθούσα τον Πούσκας. Αυτός ναι, μόνο προπονητής δεν ήταν. Τι ήταν, αφού στο Χαλάνδρι έκανε τον Γουρουνόπουλο και 4 τόνους σπόρι. Α, μπράβο. Και το σπόρι. Και το σπόρι, βέβαια. Και το σπόρι. Και είπε εκείνη την ατάκα και την λέγανε συνέχεια οι ανόητοι, ναι, εκείνα τα χρόνια. 11 αυτοί, 11 και εμείς. Ναι, ναι. Άντε μπρε κάνει κούλου τον πιστό. Δηλαδή, 11 το μακροχώρι... 11 και ο ΠΑΟΚ. Τι βλακεία τώρα. Έλεγε 11 παίκτες έχει ο Άγιαξ, 11 έχουμε κι εμείς. Δηλαδή, πιο μεγαλύτερη ενουσία από αυτήν δεν άκουσα. Έκλεισες. Καλημέρα. Να σε καλά. Μικρό διάλειμμα. Γιάννης Γιλιτίδης, μικρό διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρ. Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες πάρ άλογο, αλλά δεν σου φαίνεται πάρ άλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Delivera. Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύκριστο, υπερταχύτατο, πεντάμορφο, wow, εκπληκτικό, συναρπαστικό, θα σου κόψει την πείνα app του Delivera και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς? Deliveras. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πουσού πάει τα αμορτισέρ. Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στοπ. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way.
επαγγελματίας οδηγός. Αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Γιάννη, τώρα είναι καλοκαίρι, αλλά στο Πανεπιστήμιο με την Ελεάνα έγινε τίποτα, κάναμε μια ιστορία. Δεν νομίζω, όχι. Δεν, όχι, όχι. Δεν ακολουθήθηκε τίποτα. Όχι. Ίσως λόγω καλοκαιριού. Πιθανό. Λογικά, ναι. Μάλλον αυτό. Δεν αναμοχλεύτηκε, ας πούμε. Δηλαδή, σε ενεργή περίοδο Πανεπιστημίου θα υπήρχε κάποια μπλοκή, λογικά. Δεν ακούστηκε τίποτα. Κομματικές ομάδες, ναι. Στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή. Τίποτα, ε. Μάλιστα. Πάμε, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Κλείς το ράδιο. Sorry, παιδιά, μόλις σχόλασα από τη δουλειά και είμαι στα μάξι. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Χαλάρωση, αφού τες... Μια χαρά είμαι εγώ σαν. Να πω κάτι για αυτή την Ιριάννα, όπως λέγεται. Ιριάννα, ναι. Ναι, όταν αποφυλακίστηκε ο Μαζιώτης μετά τα 18 μήνες, δεν είπε κανένας τίποτα, που ο Μαζιώτης ήταν αποδεικμένα τρομοκράτησε. Κανείς ναι. Δεν βγήκε να πει τίποτα τότε, ότι η δικαιοσύνη ήταν κακιά. Αν θυμάστε. Και αν θυμάται και ο Χιλτζίδης, ας με επιβεβαιώσει. Είναι έτσι. Δεν τη θυμάμαι την περίπτωση με τον Μαζιώτη. Βέβαια, είχε βγει στο 18μήνο και μετά το ξαναπιάσανε στο Μονασιράκι. Στο 18μήνο είχε βγει. Έχει δίκιο το παλικάρι, ναι. Δηλαδή. Για να ξέρουμε. Δηλαδή. Στην Ελλάδα. Δηλαδή τον πιάσανε, δεν τον δικάσαν, πέρασε το 18μήνο και την κοπάνησε. Αυτό λες. Και βγήκε, ναι, αλλά δεν βγήκε κανένας να πει τίποτα. Επειδή εγώ από αυτούς τους αλληλέγγυους και από αυτούς τους άπλητους, γιατί εγώ τους θεωρώ άπλητους, έχω πρόβλημα. Γιατί το κράτος εμένα με κυνηγάει. Και θα σου πω μια υπόθεση από μια πτωχευμένη εταιρεία, τη Φίλκεραμ Τζόνσον. Την ξέρεις τη Φίλκεραμ Τζόνσον? Την ξέρω, τη Φίλκεραμ. Τα πλακάκια. Ναι, α, μπράβο. Δούλευε ένας κολλητός του πατέρα μου εκεί πέρα. Στη Φίλκεραμ. Χρόνια. Ναι. Ναι, ήταν η βιγατρική, η βιομηχανική, η μεταλλευτική και οι τύποι θέλουν να κάνουν αυτοδιαχείριση που χρωστάνε 500 χιλιάρικα σε ρεύμα και δουλεύουν χωρίς εισφορές ασφαλιστικές εκεί πέρα, παράνομα, με έδρα κάπου στην Πηλαία και αυτή η εταιρεία έχει φτωχεύσει και εμείς θέλουμε να εκτιθεί η περιουσία για να πάρουμε τα λεφτά μας. Και εμείς και το κράτος. Και πηγαίνουμε στα δικαστήρια και έρχονται οι αλληλέγγυοι και μας προφυλακίζουν, παιδιά. Έρχονται οι άπλητοι, οι φοιτητές που τους ταΐζει ο μπαμπάς, η μαμά και μας προφυλακίζουν. Εγώ είμαι 42 χρόνων με τρία παιδιά. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτή είναι αλληλέγγυη. Γιατί εγώ νομίζω ότι πρέπει να αναιρέσεις το άπλητη και πες ό,τι θες μετά. Ναι, ναι, συγγνώμη για τους άπλητους. Τους άλλους τους μπορώ να τους πω. Εντάξει, μωρέ. Εντάξει, όχι. Εντάξει. Α, μπράβο. Γιατί οι άνθρωποι είχαν πάει στην R3, ήταν αλληλέγγυοι τότε που έκλεισε η R3 και εκεί πέρα υπάρχουν κάτι καλά παιδιά που κάνουν κουμάντο. Από αυτούς εκεί πέρα, ξέρουμε και τα ονόματα, στη Βαβυλωνία μια εκπομπούλα και τους έχουν βάλει σαν ήρωες. Είχε έρθει ο Τσίπρας τότε για την αυτοδιαχείριση της βιομηχανικής μεταλλευτικής. Και είμαστε εκεί πέρα εγκλωβισμένοι 350 εργαζόμενοι και δεν μπορούμε να πάρουμε τα δουλευμένα μας και τις αποζημιώσεις μας. Κατάλαβες για την κατάσταση ζούμε στην Ελλάδα? Το καταλαβαίνω, το ξέρω. Αυτό το πράγμα είναι. Το καταλαβαίνεις. Με τα ξέρω τι να κάνω, τι να κάνω. Ναι, αλλά ξέρεις τι, αυτά τα πράγματα δεν λέγονται. Και επίσης, επειδή είμαι ένας πολίτης και φορολογούμενος και πληρώνω, μας έχουν αποκλείσει και από την ΕΡΤ3. Από αυτή τη μεγάλη την ΕΡΤ που κάνανε τόσο αγώνα να ανοίξουν. Σε αυτή τη δημοκρατία που ζούμε. Το κατάλαβες. Δηλαδή, γι' αυτό είμαι αγαλακτικός. Συγγνώμη. Θέλεις να πεις ότι ζητήσατε από την ΕΡΤ3 να βγείτε να πείτε το πρόβλημά σας και σας αρνήθηκε? Όχι, παιδιά, δεν μας αφήνουν να μιλήσουμε. Και συνέχεια η προπαγάνδα, συνέχεια. Και σου λέω, αποδεδειγμένα χρωστάνε 500 χιλιάρικα στη ΔΕΗ. Και πήρε κάποιος υπουργός τηλέφωνο, τους το είχαν κόψει και το μέσα σε 10 λεπτά το ξανασυνδένσατε. Και εσύ άμα χρωστάς δυο μηνιάτικα, στο κόβουνε. Κατάλαβες για τι κυβερνήσεις μιλάμε? Και από αυτή την υπόθεση το κράτος θα πάρει 4 εκατομμύρια άμα πουλήσει το υπόπεδο και γενικά η περιουσία. Και εμείς πληρώνουμε έμφυα για το, ο σύνδικος που είναι, έμφυα για το τέτοιο, για το κτίριο, τα πληρώνει όλα. Και αυτοί δεν πληρώνουν τίποτα, αλλά κάνουν αυτοδιαχείριση. Αυτό είναι το κράτος δικαίου της Ελλάδος. Πώς θα μ' ακούς? Με μεγάλη προσοχή και επειδή δεν μπορώ να σε αντικρούσω σε τίποτα, σε κάθομαι και σε ακούω.
Αυτό είναι αγανάκτηση, όχι από μένα. Υπάρχουν άνθρωποι που χωρίσαν από τις γυναίκες τους γιατί χάσαν τη δουλειά τους, χάσαν τα σπίτια τους γιατί είχαν στεγαστικά δάνεια και δεν μπορούν να πάρουν τα λεφτά τους. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν να πάρουν αποζημίωση φάπαξ και έχουμε μπλέξει σε ένα τέτοιο κυκαιώνα που δεν μπορεί να καταλάβει τι γίνεται. Υπάρχουν επίσημες καταγγελίες και ο εισαγγελέας δεν κάνει τίποτα. Το καταλαβαίνεις τώρα. Δηλαδή αυτό είναι το κράτος. Και άμα πάει να μιλήσεις και πεις τίποτα, σε χαρακτηρίζουν ακροδεξιό, χρυσαυγίτη, να σας βάλω ταμπέλα. Αυτό με εκνευρίζει. Ότι να βάλω ταμπέλα, όπως βάζουμε στις επαοξίες, στις αργανώσεις, λέει ό,τι θέλεις. Η ταμπέλα με ενοχλεί. Γιατί ζητάω το δίκιο μου. Δεν το βρεις. Δεν θα το βρεις. Επόμενη γραμμή. Δεν θα το βρεις το δίκιο σου. Πάμε όσοι είναι στην γραμμή και αν μπορέσουμε να πάρουμε και κάνα δυο ακόμα. Γιάννη, καλημέρα φίλε. Καλημέρα Ραπ. Καλώς τον. Χρήστος Γεωπόνος, καιρό έχουμε να πούμε. Χάθηκες. Χάθηκα, τι να κάνω. Τώρα βγήκαμε άλφα εθνική, δεν έχω να φωνάζω. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ εδώ πέρα τώρα, μιας και μένω τόσα χρόνια στη Θεσσαλονίκη, να πω ότι είμαστε πολύ μεγάλο χωριό εδώ στη Θεσσαλονίκη. Γιατί μιλάνε οι παοξίδες για πρωτάθλημα, δεν έχουν κάνει καμία μεταγραφή. Δεν μιλάνε. Και ο Γαύρος έχει κάνει 10 εκατομμύρια μεταγραφές. Δεν μιλάνε. Θυμάσαι που σου έλεγα από ότι υπάρχει περίπτωση η στερεά Ελλάδα να έχει 3 ομάδες και η Μακεδονία να έχει μία μόνο. Η στερεά Ελλάδα έχει Λεβαδιά. Λιβαδιά, Πανετολικό, Λαμία. Λαμία, σωστά. Σωστά. Έγινε τελικά. Ναι. Έπρεπε να το παίζαμε στοίχημα. Ναι ρε φίλε, τι πράγμα. Και η Μακεδονία για μία. Ναι. Για μένα το σημαντικό της ημέρας, πέρα από αυτό με την κοπέλα που έγινε, το οποίο είναι περισσότερο ατομικό, αλλά για εθνικό θέμα, το οποίο δεν έθιξε κανένας, μιας και είναι και λίγο πιο ελεύθερη εκπομπή αυτές τις ημέρες, είναι αυτό που συνέβη στο ελληνικό, στο πολεμικό ελικόπτερο που μετέφερε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης και την Στρατιωτική Ηγεσία, μέσα σε ελληνικά χωρικά ύδατα και ένα αέριο χώρο. Οι Τούρκοι παρεμπόδισαν και προσπάθησαν να παρεμποδίσουν την διέλευση προς Ρόδο. Ναι. Και σύν το γεγονός ότι λόγω των συμφερόντων των ξένων εταιριών Γάλλων, Ιταλών, Αμερικάνων κτλ. Για το φυσικό αέριο στην Κύπρο, έχουν καταφτάσει γαλλικές φρεγάτες, το αμερικάνικο του αεροπλανοφόρο, δίπλα στην Κύπρο. Είναι πράγματα τα οποία χαίρουν κάποια σημασία και είναι πολύ σημαντικά. Μάλλον ζούμε κάποιες στιγμές που θα δείξουν πολλά πράγματα για την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων στον ελληνικό χώρο γενικότερα. Για το αν θα μπορέσουμε να τα εκμεταλλευτούμε ή όχι. Η Κύπρος έχει κάνει το πρώτο βήμα. Γιατί το έκανε? Δραστηριοποιήθηκε πιο γρήγορα. Ήταν πιο έξυπνη. Πιστεύω ότι μετά την Κύπρο έχει σειρά κάποια κομμάτια νότια της Κρήτης, στην Ελλάδα, που ήδη έχουν δρομολογηθεί και προφανώς θα πάρουν και αυτές τις κάποιες. Θα με οδηγάω και γι' αυτό και μιλάω έτσι λίγο σπαστά. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό πράγμα, ότι οι Τούρκοι έχουν χάσει την μπάλα, έχουν 3 μέτωπα ανοιχτά και δεν θέλουν να πάρουν μερίδιο από την πίτα της ενέργειας στο Αιγαίο. Γίνεται μια χοντρή διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή από ό,τι έχω καταλάβει. Αυτό που λες τώρα, νομίζεις ότι νοιάζει το μέσο Έλληνα? Θα έπρεπε όμως. Στα παλιά του τα παπούτσια το γράφει. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Είναι μια είδηση η οποία δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει κλικ στον Έλληνα. Είναι σημαντική όμως, είναι εθνική. Δεν τον νοιάζει. Δεν διαφωνώ, μας έχουν αποχαυνώσει τελείως. Νομίζω ότι αν σήμερα μπει μπουκάρι στη Ρόδο ένα αεροπλάνο και καταλάβει τη Ρόδο στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη ή στο χωριό, θα νιάξει κανένα, νομίζεις? Θα έπρεπε. Ράσε θα έπρεπε. Εγώ σε ρωτάω τι θα κάνει. Δηλαδή είσαι στο καφενείο και πέρα από το κουσκουσιάρικο κομμάτι. Σου τη δίνει την απάντηση, σου λέει θα έπρεπε, όχι έτσι θα ήταν. Και παίζει τάβλη τώρα, ξέρω εγώ, άλλος 2 ώρες. Κοπανάει και 2 ούζα με την ελιά και του λέει και ο φίλος του να μην φάμε. Είναι 55 άριδες αυτή τώρα, φαντάσου. Να μην φάμε
τίποτα, ξέρω εγώ, καυτερό, γιατί έχουμε και προστατήτητα. Ναι, μωρέ, κανένα αγγουράκι. Και μπουκάρουν οι τουρκαλάδες μέσα στη Ρόδο κτλ. Εσύ νομίζεις ότι θα νιάξει ο άλλος, θα σταματήσει την παρτίδα τάβλη. Αυτό είναι κατάντια όμως, έτσι. Μπορεί να το συνεπάρει το ρεπορτάζ, να γουστάρει το ρεπορτάζ. Αυτό είναι κατάντια. Εγώ δεν σου λέω τι είναι. Σου λέω εσύ τι λες. Ότι σε κάνα πάρτι θα κάνουν πιτσιρικάδες σε καμιά ταράτσα, θα τους νιάξει λες. Ιδιαίτερα τους πιτσιρικάδες. Άντε ο 55ης μπορεί κάτι. Μπουκάρουν στην Κρήτη και στη Ρόδο οι τουρκαλάδες και την καταλαμβάνουν. Ο 18χρονος, ο 20χρονος, ο 25χρονος που είναι έτοιμος να φύγει στο εξωτερικό, νομίζω ότι νοιάστηκε. Δεν το νοιάξει. Χέστηκε. Δυστυχώς. Δεν πάει, φαντάζομαι, θα σηκωθεί να φύγει. Δυστυχώς, και για να κλείσουμε αυτό, ναι. Η ιστορία έχει δείξει ότι όταν οι μεγάλες δυνάμεις ή τα συμφέροντα, τα παγκόσμια συμφέροντα. Θα έπρεπε να τον νιάξει τον 25η, λες. Ναι, γιατί. Γιατί. Γιατί έχει μπροστά του άλλα 50 χρόνια ζωής. Και δεν μπορεί να πάει στις Βρυξέλλες. Δεν μπορεί να πάει στην Αυστραλία. Δεν μπορεί να πάει στο Βέλγιο. Δεν είναι λύση. Δεν είναι 50 σαν και εμένα, 48, 47, 53 να πει αμάν τώρα έφαγα όλη τη ζωή μου εδώ που θα πάω. Είναι 23. Είναι 23. Είναι 23 και το ίντερνετ τον έχει ταξιδέψει. Εντάξει. Ίσως εμείς θα σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά, Κώστα, γιατί έχουμε και παιδιά μπροστά μας. Ο 25ης ακόμα δεν έχει δημιουργήσει οικογένεια. Σου μιλάω για τον 25ης. Την εθνική του συνείδηση. Την έχει κάνει κατσίκα. Good. Το ανάλυση τη αυτή. Anyway, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Θα σε νιάξει. Θα με νιάξει, Κώστα, θα με νιάξει. Γιατί να σε νιάξει. Τι γιατί να με νιάξει, ρε Κώστα, τώρα το ρωτάς κιόλας. Ρωτάω να με πει. Τι γιατί. Καταρχήν, όπως είπε ο κύριος Χιλιτίδης, έχουμε πάει φαντάρι. 25. Είναι η μάχη γραμμή αυτή. Ναι. Έλα, φίλε, θα σε νιάξει. Έλα, ραπ. Σ' ακούω, φίλε. Εγώ είμαι. Ναι. Έλα, ρε. Τι λέει. Αγγλίση πάλι από Δυτική Θεσσαλονίκη, πάλι λίγο πήρα. Ναι, άντε, πες το γρήγορα όμως, γιατί περιμένει κόσμος. Έλα. Εντάξει, δεν θα πω κάτι άλλο. Τελείωσε τη συζήτηση. Λοιπόν, θέλω λίγο να πω κάτι για την ΑΕΚ. Εντάξει. Mm. Λοιπόν, παοξίδες, ακούστε καλά. Η ΑΕΚ φέτος θα πάρει πρωτάθλημα, θα χτυπήσει κύπελο και θα φτάσουμε μέχρι τους 4. Αν είμαστε σε καλή τύχη, μπορούμε να πάρουμε και το Champions League. Ωραία. Και σκά για μας δεν είναι τίποτα, η επόμενη εβδομάδα την περάσουμε 3 μπαλάκια. Εσείς παοξίδες εδώ πέρα καθίστε με τον κοντό να σας κοροϊδεύει. Και αφήστε εκεί και τους Αριανούς εκεί στη Β' Εθνική να κλαίγονται με λάσκαρίδες και τέτοια. Γιατί ακούω κάθε μέρα κάποιος 18ος Αριανός παίρνει και μιλάει για το λάσκαρ. Τι είναι αυτός, ρε. Έραπ. Έφυγες, καληνύχτα. Δεφορμέ είσαι. Ναι, έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου, ραπ. Γεια σου, φίλε. Εχθές είχες μια συζήτηση για επαναστάτες. Ναι, κυριέ μου. Τα 50 τελευταία χρόνια στην μπάλα επάνω ψάχνω ένα Θεσσαλονικιό επαναστάτη εναντίον του κατεστημένου. Ναι. Ναι. Μετά τον Τζέ Κεβάρα τον είναι Θεσσαλονικέας. Ποιος είναι? Γρηγόρης Κόκκινος. Α, συγγνώμη, με συγχωρείς. Είναι επαναστάτης? Συμφωνείς, ναι, επαναστάτης. Ναι, αλλά θα μου πεις τους λόγους. Αυτός διώχνει τον Παπαθανασάκη. Ναι. Έδιωξε το χρυσό. Ναι. Τι θες άλλο. Δεν πας στο διάβολο, βραχιάτικα που κορυδεύεις. Παλιά άνθρωπε. Έδιωξε το χρυσό. Δεν πήρε λεφτά από τις τουρκικές αερογραμμές. Ναι. Έδινε τους ληστές με το ρόπαλο. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, φίλε. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Έλα, ραπ. Ναι. Μ' ακούς? Σ' ακούμε, φίλε, ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω, είναι ο Στέφανος εκεί. Τώρα ανοίξε το ραδιόφωνο. Όχι, αύριο θα είναι ο Στέφανος. Α, εντάξει, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Και την Πέμπτη θα είναι ο γιατρός ο Ηρακλειδέας εδώ. Λέγε. Ωραία, ωραία. Χαιρετώ το πάνελ εκεί πέρα. Ναι. Εγώ, Κωστή, να σου πω κάτι. Εγώ είμαι από τους παοξίδες, γιατί είπες πριν ότι δεν μιλάνε, δεν κάνουνε. Εγώ είμαι από τους παοξίδες που περιμένουμε, φίλε. Δεν τελείωσε η μεταγραφική περίοδος. Έχει πολύ δρόμο ακόμα. Γι' αυτό και τα λέμε. Λοιπόν, μην κάνετε τώρα. Μην επιβαρύνετε τους παοξίδες με αυτά που λέτε. Εντάξει, είμαστε τρολαμένοι, αλλά το κρατάμε. Σιγά, μη θα σχίσουμε την κοιλώτα. Είμαστε, γιατί βλέπουμε, κοίταξε, γιατί βλέπουμε ότι αυτά που λεγόντουσαν, μέχρι στιγμής δεν γίνονται. Τώρα με τον Μακ Δανικό,
Και με έναν τερματοφύλακα και έναν αριστερό back που ήταν της πλάκας, μάλλον, θα δούμε πώς θα πάει. Εντάξει, δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Τώρα, κοίταξε, όσον αφορά την παρομοίωση που έκανες για τον Στανόγεβιτς, τον είπε. Καλά άκουσα. Τι, δεν άκουσα τι είπες. Τον Στανόγεβιτς τον παρομοίωσε σαν τον Λιάγκα. Ναι. Εγώ θα έλεγα ότι μοιάζει πιο πολύ με τον Εξπρέσ του Μουστονικτίου, ρε, τον ηθοποιό. Και ο, και ο προπονητής του Άρη, ο προπονητής του Άρη, μοιάζει πάρα πολύ με τον Κούνδουρο, τον ηθοποιό, τον σκηνοθέτη. Εμένα άλλος μου πάει στο μυαλό, αλλά δεν μου έρχεται ρε γάμο. Ίδιος ο Κούνδουρος είναι, στα γιάτα του. Ναι. Τέλος πάντων. Άντε να μιλήσουν και οι άλλοι, χαιρετώ. Γεια χαρά. Επόμενος φίλος, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Εγώ είμαι στη γραμμή. Εσείς είστε στη γραμμή. Έλα φίλε μου, καλημέρα. Καλώς τον. Καλημέρα, καλημέρα και σε όλη την Ομίγυρη. Εδώ είσαι. Καλημέρα. Σκόρπιες λέξεις, σκόρπιες ιδέες, έτσι λιγάκι για την τριβή του μυαλού. Την τριβή του μυαλού, ναι. Ναι, την τριβή του μυαλού, να τρίψουμε λίγο το μυαλό μας. 50 χρονών, 52 χρονών για την ακρίβεια. 52, πάρα πολύ ωραία. 52. Λοιπόν, ρε παιδιά, έχουμε βαρεθεί την προσωπολατρία. Το πρώτο, ας καταργήσουμε λίγο τα πρόσωπα. Δουλειά, τι σημαίνει δουλειά. Πιάνουμε από ένα διαφημιστικό μήνυμα που έχετε, το Μέση. Λέει ο εκφωνητής, βάλτε εκεί λιγάκι να το ακούσουμε. Και what a wonderful goal και τι ωραίο goal και τα λοιπά. Ναι. Λοιπόν, θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο να μπορούμε να διασκεδάζουμε, συμφωνώ μαζί σου λοιπόν, γιατί είναι θέαμα η όλη η ιστορία. Show, ναι, είναι show, είναι show, είναι show. Και δείχνει τον κόσμο. Όλοι φωνάζουν για το Μαντρί. Άμα είσαι έξω από το Μαντρί, ο κακός ο λύκος μπορεί να σε φάει. Άμα είσαι μέσα στο Μαντρί, υπάρχει το δεξιό το σκυλί, υπάρχει το αριστερό το σκυλί, να είναι το κοπάδι, όλο τι το κάνουμε, το μαζεύουμε στο κέντρο, για να μην φύγει κανένας. Όλοι φωνάζουν για τη Σούπερ Λίγκα. Όλοι θέλουν να μπουν στη Σούπερ Λίγκα. Λοιπόν, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λιγάκι τι θέλουμε. Εσύ τι θέλεις. Εμείς τι θέλουμε. Εμείς θέλουμε να βλέπουμε θέαμα, να γουστάρουμε. Γιατί δυστυχώς η πίκρα και η απογοήτευση είναι ένα χαρακτηριστικό για τον Έλληνα, το οποίο έρχεται πολύ συχνά. Άρα έχουμε οι Έλληνες μια πίκρα, μια κατήφια και θέλουμε τον ελεύθερο χρόνο μας, μια ποιότητα στον άρτο και θεάματα, την οποία ούτε αυτοί έχουμε. Ούτε αυτοί έχουμε. Δηλαδή δεν έχουμε άρτον, δεν έχουμε να φάμε άρτον, δεν έχουμε και θεάματα. Αυτό είναι δυστυχώς το όλο. Που θα έπρεπε στην μπάλα, θα έπρεπε στο θέατρο, στον κινηματόγραφο, σήμερα να είχαμε έκρηξη από ιδέες, από παραστάσεις, από συγγραφείς, από εκπομπές, από σοου, και δεν έχουμε τίποτα. Θυμίζει λίγο, φίλε μου, αυτό που λέει και η κυβέρνηση, παραδείγματος χάρη, η εκάστοτε. Θα έρθει η ανάπτυξη, θα έρθει το ένα, θα έρθει το άλλο. Λοιπόν, από τα θα βαρεθήκαμε. Ή άμα θέλουμε να το πούμε και κάπως διαφορετικά, μάθαμε από τα λάθη μας, ερώτηση. Δεν μαθαίνουμε δυστυχώς. Συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο. Πώς θα έρθει η ανάπτυξη, μας λέει κανένας το πώς θα έρθει η ανάπτυξη. Κανένας. Το μόνο που μας κάνουν είναι τι, βάρα τον στο κεφάλι. Βάρα τον φόρο, βάρα τον έτσι. Δεν μάθαμε ρε φίλε στην Ελλάδα να κάνουμε, έτσι. Να αναπτύσσουμε. Έτσι, από προσανατόλισε τον κόσμο, δώσ' του λίγο σαν νόεκι να φάει ας το πούμε. Και να λες και τους φίλους οι οποίοι οδηγάνε και σε παίρνουν τηλέφωνο, να τους λες εντάξει ρε παιδιά, πάρετε τηλέφωνο, σας ακούμε, μας πληρώνετε, μας δίνετε σάρκα και υπόσταση, αλλά σε παρακαλώ, οδηγείς, κλείσε το τηλέφωνο. Κινδυνεύει να σκοτώσεις κανέναν. Ναι. Κινδυνεύει το μηχανάκι δίπλα που κυνηγάει να βγάλει όλο το μεροκάματο να κάνει μια στραβοτιμονιά και να πέσει απάνω και να το σκοτώσει. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία δυστυχώς για το αυτονόητο, όπως έλεγε ένας φίλος μου, αριανός εκείνος, λέει η θεωρία του αυτονόητου, παιδιά, εδώ πλέον φτάνουμε στο σημείο να προσπαθούμε να θεωρήσουμε επίτευγμα το αυτονόητο πλέον. Αυτός είναι και ο ρόλος κάποιες φορές ο δικός σας, ο οποίος σας δίνει ένα βήμα δημοσίως να λέτε κάποια πράγματα και πρέπει να τα λέτε και να κάνετε κλίση εγκεφάλου σε όλους. Ξυπνάτε ρε, ξυπνάτε ρε, δεν γίνεται διαφορετικά. Κάτι πρέπει. Περιμένεις από τα μίντια να ξυπνήσει τον κόσμο. Όχι, όλοι μαζί. Όλοι μαζί φίλε. Είναι ρομαντικό, αλλά ξέρεις κάτι, παραδείγματος χάρη. Ρομαντικό είναι, άρε φουγκαρά, ρομαντικό. Είναι ρομαντικό δεν είναι, είναι πραγματικό. Λέω. Δεν μου λες φίλε, Μπαρτσελόνα,
λέει μεγάλο σύλλογο. 200.000 μίλια. Πόσα παίρνει αυτό το ρημάδι το γήπεδο μέσα. 50-60. Ο άλλο θα κάτσει και θα περιμένει 5-6 χρόνια για να έρθει η σειρά του. Αυτό στην Ελλάδα δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Φτάσαμε σε ένα σημείο, πώς το λένε, η UEFA να μας λέει, μάγκες, φτιάξτε τουαλέτες στα γήπεδα, γιατί πάμε στα γήπεδα και κατουράμε στον τοίχο έξω και δεν έχουμε τουαλέτες. Και ο άλλος παίρνει την κουβερτούλα του που πληρώνει για να πάει και μιλάμε για 40 και 50 ευρώ εισιτήριο, έτσι δεν είναι. Μιλάμε και τι το ζηλεύεις αυτό? Λάθλον, ε? Το ζηλεύεις? Όχι, αυτό λέγεται κάπως απέτηση, πληρώνω το θέαμα που λέγαμε προηγουμένως, έτσι δεν είναι? Να πληρώνω, να έχω τις απολαύσεις, να απολαμβάνω αυτό που πάω να δω κάπως. Γιατί όλοι κάνουμε και το παιχνίδι που σε τελικά. Σήμερα το μόνο πράγμα που μπορεί να απολαύσει ένας Έλληνας είναι το σεξ και το χέσιμο. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να απολαύσεις. Και το φαΐ με τις ορμόνες να πούμε. Κώστα, ναι. Και κάποιοι λένε, αν μου επιτρέπει η ώρα, ας το πούμε, να πούμε, είσαι ό,τι αφοδεύεις, έτσι. Έφυγες. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε. Έλα, Κώστα. Καλώς τώρα. Έλα, είμαι που σε έλεγα και τη φίλη Γραμ Τζόνσον. Ναι, φίλε. Ναι. Δεν σε τέλειωσα. Δεν ξέρω άμα άκουσες για τον εισαγγελέα ότι υπάρχουν επίσημες καταγγελίες και τις έχει βάλει στο σιρτάρι γιατί έχει άνωθεν εντολές και φοβάται. Δεν μπορώ να το δεχτούμε αυτό. Ναι. Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Πάμε επόμενος και τελευταίος. Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Αν θες να το πεις με επωνυμία, με αφημί, με ταυτότητα, έλα και πάρε και κατήγγειλέ το. Εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Ο εισαγγελέας τώρα δεν ξέρω. Καλημέρα, φίλε. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλώς τώρα. Καλημέρα. Είμαστε καλά. Ακόμα ναι. Αυτοί οι αεξίδες, γιατί δεν τους τα λες όλα εσύ? Τι να πω τους αεξίδες, ρε φίλε, τι είπαν οι αεξίδες? Θέλουν πρωτάθλημα. Γιατί να μην θέλουν, γιατί να μην θέλουν? Ναι, όχι, εσύ δεν τους τα λες, ξέρεις, τις αγαπώ. Δεν θέλω να με αγαπάς, θέλω να κλείσεις το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο κλείσει. Α, το ραδιόφωνο κάτω, ναι, συγγνώμη. Ναι, 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 το κλείσατε. Κλείστο. Γιατί τους τα λες όλα, ρε? Τι να πω? Πες ότι θα πάρουν πρωτάθλημα κάποτε, ρε παιδί μου. Εγώ γιατί, δεν είμαι γιατί ρε φίλε, οι αεξίδες, οι αεξίδες... Δεν είμαι Ολυμπιακός, πρόσεξε. Εδώ θα πεις, εδώ και θα μου πεις, εδώ κάνουν αυτό όνειρα οι παραξίδες, Αυτό δεν θα μου πεις. Γιατί να μην κάνει όνειρο οι αεξίδες? Ναι, να κάνουν όνειρα, εντάξει. Τι εντάξει, εσύ τι ομάδα είσαι? Μακάρι να κάνουν όλα τα παιδιά, εντάξει. Τι ομάδα είσαι? Μην με λες τι ομάδα είμαι, είμαι πιερικός, γαμώτο. Γιάννης Παπαδόπουλος από την Κατρίνη, ρε. Είσαι πιερικός, τι είναι αυτό? Πιερικός, ομάδα πιερικός. Υπάρχει κάποτε ομάδα πιερικός. Θυμάσαι όταν ερχόταν εδώ ο Ολυμπιακός και αυτοί και τριάδες, τεσσάδες και κόμματα μάτς. Πότε? Εντάξει, το 60-70 λέμε. Το 60-70. Ναι, ρε. Σπερματός άριο ήμουν, ρε φίλε. Τέλος πάντων, άλλο θέλω να πω, ρε. Ναι, για τους αεξίδες, γιατί τους τα λες, ρε, θέλω να πω μου το άθλημα. Ρε φίλε, εδώ εσύ δηλώνεις ο παδός του πιερικού και σε πειράζει. Και σε πειράζει που οι αεξίδες τώρα πάρουν το πρωτάθλημα? Όχι, δεν πειράζει. Μακάρι να το πάρουν. Αλλά? Μακάρι. Μακάρι. Μπορεί να άρεσε να πω. Το ξέχασα πάλι που ήταν την γραμμό του. Πίνεις, πίνεις, φίλε. Είσαι πότης? Πόντιος. Όχι, πόντιος είμαι, δε. Πότης, λέω, είσαι πότης. Πόντιος. Πίνω, εντάξει, πίνω. Τι έχεις πει? Σήμερα τι κατέβασες? Έχω πιει καμιά 10 μπύρες και καμιά 5 καλαφάκια τσίπρου, ξέρω, 6-7 πόσα. Σε κατάλαβα, ρε φίλε, σε κατάλαβα. Τι κατάλαβα, δεν κατάλαβα τίποτα. Οι τρασαμινάδε του σηκώτε σου κάνουν πάρτι, να πούμε, ναι, το κατάλαβα. Ναι, Κωνσταντίνα, είμαι 59 τώρα. Κύριε, του αξίζει, θα του πει. Μη, πάμε σε ένα ακόμα. Μη πάρε κοιμή σου. Και μην κοιμηθεί μπρούμητα, μπορεί να πάρει καμιά αναρρόφηση και να ψοφήσει πριν την ώρα σου. Ανάσκαλα και με ψηλά το μαξιλάρι. Ξέρει πω πεθάνε στον ύπνο του από το ποτό. Από αγνώστου λόγου, λέει, πέθανε. Είχε πια αυτό ένα μισή μπουκάλι ουίσκι, κοιμήθηκε μπρούμητα, έκανε αναρρόφηση να πούμε και ψόφησε. Τελευταίος για σήμερα, ναι. Όταν πίνετε, εγώ είμαι. Ναι, θα προσέχετε πώς κοιμάστε. Υπάρχει και αυτό που λένε, πώς το λένε, παλινδρόμηση, ισοφαγική. Τελευταίος για σήμερα, μάλιστα. Εγώ είμαι. Μάλιστα, κύριε, εσείς. Ναι, ήθελα να. Εχθές είχε μια κουβέντα, σε ακούω χρόνια, είμαι από Αμερική, περνώ. Ναι. Είχε μια κουβέντα με κάποιον από εδώ που είχε έρθει στην Αμερική. Ναι, ένα παλικαράκι, και ναι. Τόσο, ναι, τα έλεγε τόσο ωραία. Ναι. Εγώ είμαι 54 χρονών. Μάλιστα.
Έχω ζήσει εδώ πέρα καλή ζωή, άσχημη ζωή. Και... Πού την έζησες αυτή τη ζωή? Ήθελα να φέρω. Πρώτη φορά μιλάω σε ράδιο, έχω λίγο άγχος. Δεν πειράζει. Πού την έζησες αυτή τη ζωή? Ε? Αυτή τη ζωή πού την έζησες? Στην Αμερική, από 22 χρόνων είμαι. Γιατί έφυγες? Φαντάρω στην Ελλάδα και μετά εδώ. Γιατί έφυγες? Γιατί έφυγα, παντρεύτηκα. Παντρεύτηκες? Με φέρανε εδώ πέρα, ρε φίλε, με φέρανε. Με το ζόρι σε φέρανε? Με το ζόρι, άμα ήσουν χρόνια, μην πατά τα κουμπιά, ρε φίλε. Σε φέραν με το ζόρι. Ποιο έφερε με το ζόρι? Η γυναίκα, ρε παιδάκι μου. 22 χρονών βρήκε γυναίκα και την παντρεύτηκε. Ναι. Αφού έγινε η καψούρα, τι να κάνω. 22 χρονών την καψούρα, την παντρεύτηκε. Τα είπαν ωραία τα παιδιά, τα είπαν χθε ωραία. Ναι. Αλλά τα ωραία είπαν, τα κακά δεν είπαν. Τα κακά ποια είναι? Δεν κάθομαι τώρα να κάτσω να ασχοληθώ να μιλήσω στο τηλέφωνο και να του πω τι γίνεται εδώ πέρα και πώς ζει ο κόσμος. Πώς ζει δηλαδή? Γιατί όταν κάνεις 1000 δολάρια τη βδομάδα, ναι, και χρειάζεσαι 1000 δολάρια για να πληρώσεις το διαμέρισμά σου και θέλεις 300 για ένα καινούργιο αυτοκίνητο μικρό, ναι, θέλεις 2000 το μήνα ασφάλεια, το χρόνο συγγνώμη, ασφάλεια, ασφάλεια ζωής, όχι ζωής, ασφάλεια για το... για την υγεία. Κουροσυστική, η άνθρωπο να παίρνουμε τον Πάμα Κέρ και μας βοηθάει λιγάκι, θα είναι 8 καλά. Άρα δεν περνάς καλά. Δεν είναι δεν περνάω καλά, εγώ περνάω πολύ καλά. Και άμα περνάς καλά τότε τι? Συγγνώμη, δεν, να μην ακούω, δεν θέλω να ακούω και χαζομάρες στο τηλέφωνο. Πως όλα είναι ωραία. Άμα θέλεις 4.000 το μήνα μόνο σου, περίπου, για προσωπικά έξοδα, για να κάνεις μια καλή ζωή, να πεις ότι έχεις την ασφαλειά σου, ναι, τι πρέπει να κάνεις δηλαδή? Το διαμέρισμά σου, πώς θα βγεις? Θέλω να πω ότι με 1000 δολάρια που είναι ένας μισθός καλός και τον ευρύσεις πολύ δύσκολα, δεν τη βγάζεις τη ζωή εδώ πέρα. Δεν σου μένει, δηλαδή σου μείνει ένα χιλιάρικο το μήνα και άμα σου μείνει. Δηλαδή δεν είναι ήρθαμε... Α, θες να σου μείνει ένα χιλιάρικο το μήνα? Γιατί έχω γνωρίσει πόντιους, πολλούς πόντιους, γιατί υπάρχουν ανθρώποι εδώ πέρα που έχουν πίτσα... Συγγνώμη, τι είπες ρε φίλε προηγουμένως, δεν άκουσα. Θες να σου μένει ένα χιλιάρικο το μήνα στην άκρη? Άμα σου μένει ένα χιλιάρικο. Άμα είσαι σφιχτός θα σου μείνει ένα χιλιάρικο. Ναι. Εσύ. Εδώ άμα είσαι σφιχτός, ούτε τρύπα από τον πισινό σου δεν σου μένει. Ε? Γιατί δεν γυρνάς πίσω? Εγώ δεν θα μου πει εμένα κανένα για Ελλάδα, γιατί εγώ ταξιδεύω κάθε χρόνο στην Ελλάδα και ξέρω τα πάντα από την Ελλάδα. Γιατί δεν μένεις στην Ελλάδα και ξέρω τα πάντα από την Ελλάδα? Γιατί δεν μένεις στην Ελλάδα και ξέρω τα πάντα από την Ελλάδα? Γιατί δεν μένεις στην Ελλάδα και ξέρω τα πάντα από την Ελλάδα? Γιατί δεν μένεις στην Ελλάδα και ξέρω τα πάντα από την Ελλάδα? Γιατί δεν μένεις στην Ελλάδα και ξέρω τα πάντα από την Ελλάδα? Γιατί δεν μένεις στην Ελλάδα και ξέρω τα πάντα από την Ελλάδα? Γιατί δεν μένεις στην Ελλάδα και ξέρω τα πάντα από την Ελλάδα? Γιατί δεν μένεις στην Ελλάδα και ξέρω τα πάντα από την Ελλάδα? Γιατί δεν μένεις στην Ελλάδα και ξέρω τα πάντα από την Ελλάδα? Γιατί δεν μένεις στην Ελλάδα και ξέρω τα πάντα από την Ελλάδα? Γιατί δεν μένεις στην Ελλάδα και ξέρω τα πάντα από την Ελλάδα? Γιατί δεν μένεις στην Ελλάδα και ξέρω τα πάντα?